μηχανισμός των αντικυθύρων είναι ένα αρχαίο μηχάνημα που πιθανότατα φτιάχτηκε γύρω στο 150 με 100 π.Χ. Ένα μηχάνημα το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα μηχανικό σύμπαν, ένας κόσμος δηλαδή, ο οποίος λειτουργεί με γρανάζια και προβλέπει όλα τα φαινόμενα που μπορεί κανείς να δει στον ουρανό με γυμνό μάτι. Για παράδειγμα, τη θέση του ήλιου στον ουρανό ή της σελήνης, τη φάση της σελήνης, μας λέει την ημερομηνία, μας λέει τη θέση που κάθε ένα από αυτά τα σώματα είναι πάνω στον ουρανό, σε έναν χάρτη του ουρανού που έχει και τα ζώδια. Τα ζώδια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας χάρτης του ουρανού που μπορεί να αναγνωρίζει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε αγρότης, ο κάθε ψαράς, κάτι που πρέπει να ξέρει βέβαια κατά την αρχαιότητα, μια και δεν είχαν ούτε ρολόγια, ούτε ημερολόγια. Γεννάδε εν άντρο της δείκτης δία, και τούτον μεν δίδωση τρέφεστε, κουρίζει τέ και τες μελισσαίως πεσι νύμφες αδράστια τέ και είδη, αύτε με εννούν τον πέδα έτρεφον, το της αμαλθίας γάλακτη. Η μέλισσα θεωρείτο μια από τις τροφούς του δία, αναφέρεται σαν νύμφη που ήταν κόρη του βασιλιά της Κρήτης Μελισσαία, που δίδαξε στους ανθρώπους την μελισσοκομεία. Ο Απολλόδωρος αναφέρει ότι ο Δίας ανατράφηκε από τις δύο κόρες του βασιλιά της Κρήτης Μελισσαία, τις νύμφες Αδράστια και Είδη, οι οποίες τον τάιζαν γάλα και μέλι. Η Μέλισσα έδινε το μέλι της στο θείο Βρέφος και παράλληλα φρόντιζε να παίξει μαζί του και να του παρέχει ό,τι χρειαζόταν σαν παιδί. Με το μέλι συνδέονται μύθοι σχετικά με ιέριες μέλισσες που είχαν την ικανότητα να προφητεύουν, όπως η Πυθία και οι Θρίες. Το θεϊκό παιδί Τροφόνιος που τράφηκε με μέλι από νύμφες μέσα σε ιερή σπηλιά. Άλλη μια προϊστορική αγροτική θεότητα της βλάστησης, ο Αριστέος, γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Κυρίνης, την οποία απήγαγε ο Θεός από τις όχθες του Πηνιού ποταμού και την οδήγησε στη μακρινή Λιβύη. Εκεί γέννησε τον Αριστέο και ο Ερμής έφερε τον νεογέννητο στις Ώρες και στη γη για να το καταστήσουν αθάνατο, τρεφοντάς το με αυρωσία και νέκταρ. Λατρευόταν σαν προστάτης των κοπαδιών, του λαδιού και του μελιού. Σύμφωνα με τον Όνο στα Διονυσιακά, στον Αριστέο οφείλεται η Κυψέλη, η λινή φόρμα και η τεχνική του καπνίσματος των μελισσών. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι ο Αριστέος πρόσφερε στους θεούς και τους ανθρώπους το μέλι και ο Διόνυσος το κρασί. Σύμβλα, τα αγκία των μελισσών, παρά το συμβεβλίστε άλλο επάλλο ίον συμβλήινα την αόντα. Ισίωδος, επιρεφέας κατά σύμβλους, η ότι σημάσε κάλουν οι αρχαίοι τας μελίσσας, εγάρ μέλισε προσύγκριση των σφικών, αμβλύτερα έχουσι τα κέντρα και εκ τούτου σύμβλους τα κύθρα, ιονίσιμο βόλους, σημέ εμέλισε. Καλησπέρα σας. Προφανώς υπάρχει ένας μικρός ευνηδιασμός. Πώς μπορεί η μέλισσα να συνδέεται με τον μηχανισμό των αντικυθύρων και αντιστρόφως. Παρ' όλα αυτά, η αστρονομία και ο ρόλος της μέλισσας σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα πρωτόλια πολιτισμικά κατάσταση στον Αιγιακό και Μεσογειακό χώρο, την περίοδο, ας το πούμε έτσι, του Κρήτο-Μυκηναϊκού πολιτισμού, φαίνεται ότι έχουν απόλυτη συνάφεια. Έχουν? Το ερώτημα παραμένει. Θα προσπαθήσουμε να το αποκωδικοποιήσουμε απόψε με δύο εκλεκτούς φιλοξενούμενους. Κοντά μας, ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, ο οποίος είναι καθηγητής της φυσικής του διαστήματος,
Θα έλεγα όμως περισσότερο στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι ο άνθρωπος που δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κυρίως νέα παιδιά κατάφερε να τα εισαγάγει σε έναν κόσμο που μοιάζει δυσεξήγητος αλλά είναι τόσο απλός και τόσο προχωρημένος, μας έρχεται από την αρχαιότητα, είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε. Χαίρομαι που είμαστε μαζί στις φιλόξενες συχνότητες του σταθμού. Να είστε καλά. Κρατήστε λίγο. Και την ωραία εκπομπή. Δεν κάνω κομπλιμέντα ούτε σε ωραίες κυρίες. Κύριε Μουσά, δίπλα του είναι ο κύριος Μινάς Τσικριτζής, ο οποίος είναι ερευνητής αιγιακών γραφών, καλός φίλος. Είναι μέλος του Σωματείου Μινωικός Πολιτισμός και Γραφές. Το είπα καλά απόψε, Μινά Τσικριτζή. Και πρέπει να πω ότι η μεγάλη αφορμή είναι μια μεγάλη έκθεση που πραγματοποιείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και ακριβώς πραγματεύεται αυτό που είπα εισαγωγικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δηλαδή βάζει τη μέλισσα στην κοινωνική καταγραφή ως παραγόμενο όμως μέσα από τον πολιτισμό, ταυτόχρονα το δένει με καταστάσεις και προσεγγίσεις που δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Είναι έτσι? Η αλήθεια είναι αυτή. Με τον κύριο Μουσά συνεργαζόμαστε και σε άλλα θέματα. Έχουμε ξεκινήσει από τα τηγανόσχημα και θα τα πούμε στην πορεία, φαντάζομαι. Εδώ ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Ξεκίνησε βέβαια από ένα έβριμα, τη Μέλισσα των Μαλλίων. Το οποίο τυχαία ο γιος μου ο Δημήτρης είχε μετρήσει τις. Επικοινωνούμε και με τον Δημήτρη, και ο Ξενοφών και εγώ. Και είχε μετρήσει τις κοκκιδώσεις. Ήταν τόσο μικρές που μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτές οι κοκκιδώσεις έχουν μια σημασία. Και μας έστειλε τις μετρήσεις του και είδαμε ότι έβγαζε ένα 3,99. Και λέει και στον Ξενοφώνα και σε μένα, είναι σωστό αυτό? Και μετά άρχισαμε και το μετρούσαμε μαζί. Και είδαμε, άρχισαμε μετά να παρατηρούμε πολλά πράγματα. Και έτσι βγήκε και αυτό το ενδιαφέρον βιβλίο Δίας και Μέλισσα. Δίας και Μέλισσα, που εδώ τα ερμηνεύουμε όλα και αυτό διατίθεται στον χώρο της έκθεσης. Επειδή φαίνεται κατά το μύθο ότι ο Δίας είναι και μελισσοτρόφος, δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είναι ο μύθος. Έχει ένα επίθετο μελισσαίος. Μάλιστα. Θέλετε να πείτε κάτι και δυο όμως με αυτό και με αφορμή το βιβλίο? Τι, κύριε Μουσά? Το παράδοξο είναι ότι σε πολλά αρχαία αντικείμενα, εδώ έχουμε κοσμήματα, τα τηγανόσχημα που είναι κάποια αγγεία που ονομάζονται έτσι γιατί μοιάζουν πράγματι με τηγάνι, αν κανείς παρατηρήσει και μετρήσει τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που υπάρχουν επάνω τους, είτε μιλάμε για ένα κόσμημα όπως αυτό που είναι εδώ σε τούτη την ωραία εικόνα, είτε ένα αρχαίο αγγείο με επαναλαμβανόμενα, ξαναλέω, μοτίβα, διαπιστώνει ότι βγάζει πάντοτε τους ίδιους αριθμούς, αστρονομικούς. Και επειδή δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλα τα αγγεία, για παράδειγμα, που μετρήσαμε αυτής της μορφής, να έχουν περιοδικότητες των πλανητών και κυρίως της Αφροδίτης, τα μισά από αυτά και του Δία, και του Δία πολύ συχνά, δεν μπορεί να είναι τυχαίο και δεν μπορεί πάλι τυχαία να εμφανίζεται σε αρχαία κοσμήματα. Άρα στην ουσία σε αυτό εδώ το βιβλίο Δίας και Μέλισσα, που είναι μια συνεργατική ιστορία, λέτε ότι όλα με έναν τρόπο τελικά συνδέονται με αστρονομικές μετρήσεις και όχι μόνο. Ναι, γιατί η αστρονομία ήταν πολύ σημαντική για τους ανθρώπους από την προϊστορική εποχή. Δηλαδή, ο προϊστορικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η ζωή του εξαρτάται από τις συνθήκες. Οι συνθήκες διαμορφώνονται από τη θέση του ήλιου, από τη διάρκεια της ημέρας, οι εποχές εν τέλει. Το κυνήγι, το ψάρεμα εξαρτώνται από τη σελήνη. Όσοι ψαρεύουμε το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά ακόμη και όσοι απλώς τρώμε ψάρια. Και την προϊστορική εποχή ακόμα και η ζωή τους σε επίπεδο επιβίωσης εξαρτάται τόσο πολύ από τη σελήνη
που ο κύκλος των γυναικών συναρτάται απολύτως με εκείνο της Σελήνης. Όποιες γυναίκες δηλαδή δεν είχαν κύκλο μαζί με τη Σελήνη, δεν μπορούσαν να κυνηγήσουν, δεν ζούσανε. Άρα εξαφανίστηκαν κατά Ντάρβιν, ας πούμε. Εντυπωσιακό. Τόσο σημαντικό είναι. Και τόσο απλό. Λέει κάτι για τον Κρήτο Μυκηναϊκό πολιτισμό, λοιπόν, επιπλέον η Μέλισσα, και θεωρείται ότι και η έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου το αποτυπώνει αυτό. Ναι. Αυτό που έγινε ήταν ότι μετά την έρευνα που έχει προηγηθεί, είχα κάνει αρκετές συναντήσεις με τους μαθητές του και με καλλιτέχνες, όπου τους έδειξα στοιχεία που θα σας δείξω και στην παρουσίαση αυτή, και έτσι μπόρεσαν να μπουν στο θέμα και να απεικονίσουν αυτή τη σχέση. Δηλαδή και η γραμμική Β σαν πρώτη γραφή του ευρωπαϊκού πολιτισμού αποτυπώνεται σε όλα τα έργα. Δηλαδή πολλοί καλλιτέχνες γράφουν, ας πούμε, Μελισσέας, τον Δία που αναφέρεται σαν με το επίθετο, ή και ο Μελισσέας που δημιούργησε την τεχνική του της μελισσοκομείας εκείνη την εποχή. Αποτυπώνονται όλα αυτά μέσα στην έκθεση. Είναι 46 καλλιτέχνες και πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Είναι και ο Ξενάκης, ας πούμε, που Γαλλία μας έκανε δύο έργα. Επιμελητής, και θέλω να τον ευχαριστήσω, είναι ο Βασίλης ο Καμπόλης, οικαστικός, έχει από Αθήνα και μας έστεισε την έκθεση. Ο Αδριανός Μπεζούγκροφ έφτιαξε αυτό το θαυμάσιο βίντεο με τη μουσική του TAF, που είναι πολύ πρωτοποριακό και προβάλλεται συνεχώς αυτές τις μέρες, δηλαδή μέσα στην έκθεση. Όσοι θα έρθουν μπορούν να δουν και το βίντεο. Σε μια τεράστια οθόνη 10 μέτρων προβάλλεται και η μουσική και η αφήγηση. Και στα γκένια που είχαμε και μας έχουν περάσει, είχαμε και προσφέραμε και ένα πολύ ενδιαφέρον ίνο, το Μελίτιο, που είναι, μάλλον αναφέρεται σε μια επιγραφή της γραμμικής Β, που είναι κρασί με μέλι, από ο φίλο μου τον Ανδρέα που έχει το Πασιφάι στην Κνωσό, και μας έκανε και ένα πολύ ενδιαφέρον ψωμί ο Πατραμάης ο Γιώργος, που έβαλε μέσα σκήνο και κεντρόκουκα και έφτιαξε ένα ψωμί που το συμπήραμε στον κόσμο μαζί με το κρασί που δοκιμάσανε. Άρα είναι μια δομημένη ιστορία με επίκεντρο τη Μέλισσα και το ρόλο της. Να πάμε λίγο στα βαθιά νερά. Και κάτι τελευταίο, παρακαλώ. Έχουν έρθει πάρα πολλά σχολεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή μας έχουν επισκεφθεί ήδη και θα μας επισκέπτονται τα πρωινά. Πολύ εκπαιδευτική, ας πούμε, το πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου έχει θέμα μια ομάδα μαθητών, ένα τμήμα, έχει τη Μέλισσα. Οπότε όταν είδανε την δικιά μας εκδήλωση αυτή, την έκθεση, ζητήσανε να έρθουν και ήρθαν και στα εγγένεια οι καθηγητές τους. Και κούμποσε η ιστορία έτσι. Και πάρα πολύ. Πείτε μου, κύριε Μουσά, προϋπήρχε γνώση στον Αιγιακό χώρο αστρονομική? Θυμίζω ότι σε μια παλιά εκπομπή, πριν 4 χρόνια, το είχατε πρωτοθήξει και οι δύο. Ναι. Τι εικόνα έχουμε? Εμείς το βρήκαμε στα αλήθεια. Και ήταν έκπληξη και για μας. Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά πιστικοί και υπάρχουν αρκετοί πια που το δέχτηκαν και στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερως στο εξωτερικό. Να ενισχύσω αυτό που λέει ο Ξενοφόνος. Βλέπω συνεχώς το Research Gate και το Academy, που είναι δημοσιευμένα πλέον γιατί είναι σε επιστημονικό περιοδικό. Κάθε μέρα είναι 10 και 20 και 30 άνθρωποι που μπαίνουν και παρακολουθούν τα άρθρα αυτά. Έχουμε δηλαδή επισκέψει πάρα πολύ από το εξωτερικό. Άρα, αν ξέρουμε ότι υπάρχει γνώση αστρονομική και χειρισμός της, για ποια περίοδο μιλάμε χρονικά? Η εκτίμησή μου είναι ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον πρέπει να έχουμε αστρονομία και ημερολόγια, και θα σας πω πώς, από το 6.000 π.Χ. Από το 6.000 π.Χ. Πού το στηρίζω? Τον τελευταίο χρόνο έψαξα τους προσανατολισμούς διαφόρων κτηρίων και συγκροτημάτων των πόλεων, των οδών, σε όλη την Ελλάδα. Και με έκπληξη μου διαπιστώνω ότι το Σέσκλο και το Δημήνι, δηλαδή οι αρχαιότερες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και ίσως πανευρωπαϊκά θα έλεγα, συγκροτημένες πόλεις δηλαδή, σωστά με το λέτε, ακροπόλεις και κάποιους δρόμους, διαδρόμους θα λέγαμε, αλλά δεν έχει σημασία, έχουν προσανατολισμό αστρονομικό. Μάλιστα, η μία είναι συμπληρωματική της άλλης. Δηλαδή, όπως όταν πάρουμε όλες τις ελληνικές πόλεις,
Ας πάρουμε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Διδημότυχο, έτσι μερικά τυχαία. Διαπιστώνουμε ότι οι κύριες οδοί είναι παράλληλες είτε της Ανατολής στη μικρότερη μέρα του χρόνου ή στη μεγαλύτερη μέρα. Και βέβαια μερικές άλλες οδοί που είναι λοξές τις προηγούμενες είναι ανατολή-δύση. Ή στον Πειραιά για παράδειγμα και σε όλη την Ελλάδα στην πραγματικότητα τα θέατρα δεν είναι προσανατολισμένα μαζί με τους δρόμους. Κυρίως είναι λοξά. Ναι. Και παραξενεύεσαι. Μα γιατί το βάλανε λοξό το θέατρο σε σχέση με τις κύριες οδούς της πόλης? Η απάντηση είναι ότι το θέατρον δεν είναι μόνο ένα όργανο τρών για να βλέπεις, που είναι βέβαια, αλλά φαίνεται είναι να βλέπεις και τον ήλιο και τη σελήνη. Δηλαδή, προσδιορίζεις τις ησημερίες που συμπληρώνουν αυτά που μαθαίνεις από την Ανατολή κατά μήκος, ας πούμε, της κύριας οδού της Εγνατίας Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, να πούμε μία οδό, η οποία ασφαλώς πάει πολύ πριν στην προϊστορική εποχή. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Κάποια στιγμή πιστεύω θα διαπιστωθεί. Και όλα αυτά πάνε πίσω στη γνώση που σίγουρα είχαν στο Σέσκλο και το Δημήνη. Αν είχαν όμως τέτοιο επίπεδο γνώσης, σημαίνει ότι η υπόβαση πάει ακόμη πιο πίσω. Σωστά. Απολύτως. Με το Μινά μετρήσαμε κάποια πράγματα που βρήκαμε πάνω σε ένα πλακάκι από ένα δόντι μαμούθ που προέρχεται από τη Ρωσία. Αυτό χρονολογείται γύρω στο 20.000 π.Χ. Επάνω του λοιπόν βρίσκουμε ότι υπάρχει ένα ημερολόγιο που βασίζεται στον ήλιο αλλά και στην εμφάνιση κάποιων αστερισμών στον ουρανό. Και συμπτωματικά εμείς ξεκινήσαμε από το μηδέν με το Μινά. Συμπτωματικά βρήκαμε ότι τα ίδια είχε βρει ένας Ρώσος πριν από εμάς. Το οποίο είναι πολύ καλό επιβεβαιωτικό. Ναι, και τα αφήσαμε. Παρόλο που εμείς βρήκαμε και μήνα, κάποια πράγματα. Φάγαμε ένα μήνα στη μελέτη. Αλλά, όπως και να έχει. Δεν μου λέτε, κύριε Τσίκριτζη, εκτός από αυτή την εικόνα που έχουμε, έρχεται έτσι μία απορία. Η γνώση αυτή υπήρχε μόνο στο δικό μας χώρο ή και έξω από εμάς? Και επικαλούμε εδώ την περίφημη ιστορία που εσείς έχετε ανασκάψει με το δίσκο του Μούλντροφ. Τι γίνεται εδώ τώρα? Τον έχω εδώ να σας τον δείξω αν θέλετε. Παρακαλώ, να πάμε... για να καταλάβουμε λιγάκι, ναι, πώς είναι και ο κόσμος εκείνης περίοδου, έτσι. Αυτό είναι, είναι μόνο η παρουσίαση εμάς του δίσκου του Μούλντροφ που βλέπετε στην οθόνη. Ναι, ναι. Είναι ένας χρυσός δίσκος που βρέθηκε το 1910. Αυτές τις μέρες θα δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό αρχαιολογικό της Κάτω Σαξονίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό. Αυτό όμως που θέλω να δείξω για το δίσκο είναι η συνεργασία του αρχαιοστρονόμου που ασχολείται με αυτά τα θέματα με τους αρχαιολόγους. Ο διευθυντής του μουσείου. Ναι, στο Ανόβερο είναι. Στο Ανόβερο. Ναι, ναι. Ο Στέφαν Βέιλ λέγεται. Και του πρότεινα τώρα να μπει και αυτό στο άρθρο, γιατί αυτό έχει κάνει αρκετή δουλειά. Δηλαδή, επειδή μες στο δίσκο τον είχα από το ίντερνετ βρει και του έκανα κάποιες παρατηρήσεις, μετρήσεις, δεν ήταν σωστά. Έβγαζα κάποια συμπεράσματα και το έστειλα και μου λέει, αυτά δεν είναι σωστά. Του λέω, μπορείτε να μου κάνετε τις σωστές μετρήσεις? Μόλις μου έστειλε τις σωστές μετρήσεις, μέσα σε 2 μέρες του απάντησα ότι σημαίνουν αυτά που θα σας δείξω. Και τον προβλημάτισε βέβαια η ερμηνεία που θα σας δείξω, διότι φοβήθηκε, μου λέει, πού αλλού υπάρχει αυτή η γνώση? Η απάντηση ήταν ότι επειδή βρίσκω τη σύνοδο της Αφροδίτης σε αυτό το έβριμα και του Διός, συνοδική κίνηση, προηγουμένως μου λέει, δεν πρέπει να είναι οι Αιγύπτιοι ή οι Βαβυλώνοι οι οποίοι προηγούνται. Βάσει τη γραφή, θεωρούμε ότι η γραφή πρώτη είναι των Βαβυλωνίων. Του λέω, δυστυχώς υπάρχει μία επιγραφή για την σύνοδο της Αφροδίτης επί εποχής Αμιζαντούκα το 1650 π.Χ. που έχει 21 καταγραφές της Αφροδίτης, αλλά όλες οι καταγραφές δεν είναι συνοδικές. Κάθε χρόνο δηλαδή λένε, το χρόνο αυτό, το μήνα τάδε εμφανίστηκε 5 φορές η Αφροδίτη. Θα συμβούν αυτές οι καταστροφές. Τον άλλο μήνα, καθυστέρησε η Αφροδίτη το μήνα τάδε, συμβαίνουν οι επόμενες πλημμύρες. Τέτοιες καταστάσεις καταγράφουν.
Και όταν το έδειξε, το εξήγησα ότι με βάση το άρθρο που είχαμε τον κύριο Μουσά, κάνει για τα τηγανόσημα, ότι αυτή η γνώση είναι στον Αγιακό χώρο. Και επειδή αυτό είναι ένα έβριμα γύρω στο 1300 με 1500, το δέχτηκε ότι είναι πιθανόν, γιατί έχουμε και άλλα ευρήματα στη Γερμανία. Είναι πιθανόν, κύριε Μουσά. Ο πολιτισμός είναι παγκόσμιος. Η ελληνική συνιστόσα, βέβαια, είναι πολύ σημαντική. Εγώ θα έλεγα είναι σημαντικότερη. Για διάφορους λόγους. Και οι γνώσεις της αστρονομίας είναι τελείως απαραίτητες για τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως λέει ο Πλάτων, ταξιδεύουν είτε σε ξηρά και πολύ παραπάνω στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, στο Αιγαίο, οι Έλληνες ήταν αναγκασμένοι να μάθουν αστρονομία για να μπορούν να ταξιδέψουν. Και βέβαια, όταν εκείνη την εποχή, όπως λέω στους φοιτητές συχνά, δεν είχαν τηλεόραση, θέλαν δεν θέλαν λοιπόν, το βράδυ βλέπανε τον ουρανό με τ' άστρα, νύχτα με νύχτα παρατηρούσαν τις κινήσεις των πλανητών, κάνανε και κάποιες καταγραφές από κάποιο σημείο και μετά, είτε τραβάγανε γραμμούλες σε ένα ξυλαράκι, είτε βάζαν πετραδάκια σε ένα σακούλι, να το πούμε έτσι, και διαπιστώνουν ότι η σελήνη, για παράδειγμα, ένα μήνα μπορεί να είναι 29 μέρες, ο επόμενος να είναι 30. Και φτιάχνουν σε ένα ημερολόγιο. Από πανσέλινο σε πανσέλινο εννοεί κάτι τέτοιο. Ή από νέα σελήνη, ναι. Από ποια φάση. Στην συνέχεια, διαπιστώνουν ότι μπορούν να φτιάξουν ένα ημερολόγιο βλέποντας πού ανατέλει ο ήλιος στη διάρκεια του χρόνου. Που είναι τελείως απαραίτητο από την εποχή που αρχίζουν να σπέρνουν. Γιατί αλίμονο αν σπείρεις με μια βροχή τώρα το Μάιο, ας πούμε, το σιτάρι, δεν θα πάρεις τίποτα. Το ίδιο και αν είναι μια βροχή τον Αύγουστο ή ό,τι. Μαθαίνουν λοιπόν ότι πρέπει να οργώσεις τον Οκτώβρη, να σπείρεις τον Νοέμβρη, λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα. Και ότι είναι η κατάλληλη εποχή όταν ο ήλιος βγαίνει από αυτό το σημείο. Να λοιπόν, πώς μπαίνει η αστρονομία. Πώς μπαίνει η αστρονομία. Έχετε 3 λεπτά να μας δώσετε για να πάμε στην πρώτη διακοπή για το δίσκο. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί λέτε ότι μπορεί να είναι τελικά ένα έβριμα που να έχει ως βάση τον Αιγιακό και χώρο. Και αποδεικνύεται και αυθεντικότητα, διότι αυτός ο δίσκος ήταν 99% χρυσός και είχε αμφισβητηθεί. Ένα τελευταίο έβριμα, γιατί αυτό βρέθηκε όχι σε κανονική ένα σκαφή, κάποιος το βρήκε. Ωραία. Σε ένα πάμε σας παρακαλώ στην εξήγηση που δίνετε. Ναι, εσωτερικά βλέπουμε ότι έχει 9 κύκλους. Mm-hmm. Αν πολλαπλασιάσουμε 9 επί 29,5 όπως είπε και ο καθηγητής, που είναι ως 900 μήνας, κάνει 300. Εδώ πέρα το έχουμε, κάνει 265. Και έχει ακριβώς γύρω 100 χαράξες. Αν προσθέσουμε τις επόμενες χαράξες, κάνει 365. Κάνει το ημεριακό ημερολόγιο. Πάμε στον επόμενο τρίτο κύκλο, που φαίνεται στο table B, όπου έχουμε 8 σελήνες, που αν πολλαπλασιάσουμε με 29,5 και προσθέσουμε τις επόμενες χαράξεις, μας κάνει 583. 583 και 84 είναι η σύνοδος της Αφροδίτης. Και αν πάμε στους δύο τελευταίους χαράξεις, που είναι στην εξωτερική πλευρά, είναι 221 και 178, που κάνουν ακριβώς 399, που είναι η συνοδική κίνηση του πλανήτη Δία. Mm-hmm. Τι κάνουν δηλαδή, από το κέντρο βάζουν το πιο φωτεινό, που είναι ο ήλιος, το βασικό, και μετά βάζουν τα δύο επόμενα, τα οποία τα βρίσκουμε και στα τηγανόσχημα, δηλαδή την Αφροδίτη, συνήθως μαζί με το Δία. Είναι τα πιο φωτεινά αστέρια στον ουρανό, 4,4 ας πούμε είναι η Αφροδίτη και ο Δίας είναι πολύ φωτεινός. Οπότε με αυτή τη λογική, και αυτό τώρα είναι ένα ταλισματικό αντικείμενο, δηλαδή σαν να το φοράς και λες, πιθανόν να λες, πλανήτες μου, θεοί μου, δεν ξέρω τι ήταν εκείνη την εποχή, σας έχω εδώ πέρα και θέλω να μου κάνετε αυτό τάδε, να πετύχω το τάδε πράγμα. Κάπως έτσι είναι η φιλοσοφία των... Μπορεί να είναι και χρηστικά εργαλεία περιπατητή. Ένα μεγαλύτερο απολύτως. Αυτό βέβαια είναι κάπως μικρό. Είναι μικρό, το 12 εκπόντου είναι φτιαγμένο για να αποτυπώσει. Άρα τα περισσότερο μοιάζει. Ταλισματικό, ναι, ναι. Είναι περισσότερο, ναι. Και αυτή είναι η λειτουργία του. Και γι' αυτό είναι και χρυσό. Και χρυσό. Αλλά άλλα που φαίνεται ότι φτιάχνανε μαζικά, μάλιστα εδώ στην Κρήτη,
ήτανε και χρηστικά. Αναφέρομαι βέβαια στο μινωικό υπολογιστή. Ακριβώς. Πάμε στην πρώτη σύντομη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, αφήνουμε για λίγο το πεδίο της μέλισσας. Θα δείτε πώς το ένα τέμνει το άλλο και πάμε στο μηχανισμό των αντικυθύρων, διότι εκεί έχουμε νέα δεδομένα, έχουμε νέα στοιχεία, τα οποία πρέπει να πω προς τους τηλεθεατές ότι οδηγούν τελικά για το μηχανισμό των αντικυθύρων σε μια νέα έκδοση από τον κύριο Μουσά, στην οποία λαμβάνει υπόψη του πια τα νέα δεδομένα. Θέλω να μου πείτε το εξής, ή δυνατόν μονολεκτικά, τελικά αυτός ο μηχανισμός, είμαστε σίγουροι ότι τα έχουμε καταλάβει όλα? Όχι βέβαια. Όχι. Έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε. Ναι, και ελπίζουμε. Κάθε τόσο έχουμε εκπλήξεις. Και πιστεύω σε κανένα χρόνο θα έχουμε κάποιες καινούριες ακόμα. Πάμε στην πρώτη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις, μέρος δεύτερο. Κύριε Μουσά, ας πάμε λίγο στο μηχανισμό των αντικυθύρων, αφού είπαμε και στους τηλεθεατές ότι όλο αυτό το σύστημα τελικώς θα συνεχίσει να μας εκπλήσει. Έχουμε δώσει άπειρες περιγραφές για το τι είναι. Να σας ρωτήσω ευθέως, επιμένετε ότι είναι ο υπολογιστής της αρχαιότητας ή μήπως πια πρέπει να πούμε ότι είναι μια ολόκληρη μονάδα, ένας σέρβερ της αρχαιότητας? Ασφαλώς είναι ένας υπολογιστής. Ένας ειδικευμένος υπολογιστής, αστρονομικός. Και εγώ υποστηρίζω ότι είναι και ρολόι. Δηλαδή λειτουργεί συνεχώς. Πάνω κάτω όπως ένα ρολόι του κούκου. Με ένα βάρος και ένα αντίβαρο. Και όχι μόνο, να φανταστούμε ένα τέτοιο δοχείο με νερό που έχει σταθερή διατομή. Εδώ μέσα να φανταστούμε ότι έχουμε έναν θελόν, επιλέξει μας λέει ο Ήρων. Ευτυχώς έχουν επιζήσει τα βιβλία του. Και από πάνω είναι ένα βαρύδι, ας πούμε το εδώ, Μολυβούν το ονομάζει, Μολυβένιο δηλαδή. Και εγώ για την ώρα στα πλάνα βλέπω μόνο το βαρύδι, δεν βλέπω το δοχείο και το λέω για τους οπερατέρ. Ελάτε. Έχουμε κάπως έτσι, φανταστείτε, εδώ μέσα έχουμε ένα φελό, ο οποίος καθώς πέφτει σταγόνα-σταγόνα το νερό, ανεβαίνει ο φελός, οδηγεί το βάρος να ανεβεί πιο πάνω, υπάρχει ένα αντίβαρο, ένα σκηνάκι ή μία αλυσίδα, αλυσίδιον μας λένε κάποιες περιγραφές. Προφανώς έχουμε και έναν τροχό σαν και αυτό του ποδηλάτου που είχαμε από μικρή, και τα κενά της αλυσίδας μπαίνουν στα δοντάκια και περιστρέφουν το γρανάζι και περιστρέφει όλο το σύστημα. Στο γρανάζι. Το γρανάζι. Μιλάμε για αρχαιότητα, στο γρανάζι. Βέβαια. Λοιπόν. Και έτσι πιστεύω ότι λειτουργούσε, μας το περιγράφει ο Ήρων και άλλοι. Υπάρχουν καμιά εξινταριά αρχαία ελληνικά αυτόματα. Κάποια από αυτά λειτουργούν με βαλβίδες και ένα από τα καινούργια που έχουμε για το μηχανισμό είναι ότι ενδεχομένως να είχε βαλβίδες. Θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτό. Ξέρω ότι πολλοί γελάνε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ διακινδυνεύω να κάνω μια, ας την πούμε, υπόθεση εργασίας, γιατί θα δούμε στη συνέχεια υπάρχουν κάποια ευρήματα. Υπάρχουν κάποια ευρήματα. Υπάρχουν κάποια ευρήματα. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης αν έχουμε σήμερα καταλήξει αν ο μηχανισμός που προφανώς ήταν σε κάποιο πλοίο της εποχής ήταν σταθερός ή ήταν φορητός. Να το πω έτσι. Ο μηχανισμός είναι φορητός. Είναι μικρός και τέτοια μηχανήματα τα λέγανε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για αιώνες για την ακρίβεια, τα λέγανε πινακίδια, δηλαδή τάμπλετ. Όταν είναι μεγάλα μας λέει, τα ονομάζουμε πίνακες. Όταν είναι μικρό, πινακίδιον. Όταν είναι φτιαγμένο από χρυσάφι, έβαινο, αδάμαντα λέει και κάτι τέτοια, τότε το ονομάζουμε βασιλικών πινακίδιων. Με άλλα λόγια, μόνο οι πλούσιοι μπορεί να το έχουν. Και έτσι είναι βέβαια το σωστό.
υπήρχαν διαφόρων ειδών για όλα τα βαλάντια και καταλήγει, νομίζω δύο συγγραφείς λένε, υπάρχουν ακόμα και ξύλινα. Όταν το διάβαζα δεν το πίστευα, αλλά βρήκα τρία σπασμένα τέτοια μηχανήματα, ξύλινα, στο Ρέικεβικ, στο μουσείο, το αρχαιολογικό μουσείο του Ρέικεβικ. Και μου εξήγησε εκεί η διευθύντρια ότι αυτά έχουν δανεική γραφή, είναι ημερολογιακοί μηχανισμοί, μπορεί να μην ήταν ρολόγια, αλλά είναι παρόμοια. Και τόσο η διευθύντρια εκεί, όσο και ο κύριος Μέμος Τσελίκας, που είναι ο καλύτερος ειδικός στην Ελλάδα για γραφές πολλών αιώνων, είπαν ότι η μορφή των γραμμάτων μας λέει ότι γράφτηκαν 1780, ίδια ημερομηνία και οι δυο. Που δείχνει κιόλας και την ακρίβεια με την οποία οι ειδικοί προσδιορίζουν την ηλικία αυτών των μηχανημάτων. Συνεπώς, έχουμε τέτοια μηχανήματα για πολλούς αιώνες σε διάφορα μέρη και αυτά τα παρουσιάζω επίσης για πρώτη φορά στο βιβλίο. Και κάθε τόσο βρίσκω και καινούρια πρέπει να σας πω. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός των αντικυθύρων, σε ποια κατηγορία θα μπορούσαμε να τον κατατάξουμε κατά τη γνώμη σας? Τους υπερυπολογιστές, όπως είπατε. Υπερυπολογιστές. Ναι, γιατί κάνει όλα όσα θα περιμέναμε ένας πολύ καλός αστρολάβος, να το πούμε έτσι. Και σε κάποιο βιβλίο μαζί με τον όρο πινακίδιον χρησιμοποιούν και τον όρο αστρολάβιον. Μικρός δηλαδή αστρολάβος. Και βάζει βέβαια ότι δείχνει και το που είναι οι πλανήτες κλπ. Όπως πιστεύουμε για τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Κύριε Τσιγκτζή, λέει κάτι αυτό για τους κατόχους εκείνης περίοδου αυτού του υπερυπολογιστή? Προφανώς, γιατί μιλάμε για ένα λαό που είναι στον Αιγαϊκό χώρο ταξιδιάρικο, τους Έλληνες ταξιδεύουν διαρκώς, πολύ περισσότερο οι νησιώτες. Λέει κάτι για τους ενδεχόμενους κατόχους αυτού του μηχανισμού, του υπερυπολογιστή, όπως λέει ο κύριος Μουσάς? Εγώ θα έλεγα τι λέει για μας τους σύγχρονους. Γιατί ναι, σίγουρα για αυτούς που έχουν αυτή τη φιλοσοφική παιδεία και αντίληψη και τώρα να τα ανακαλύπτουμε μέσα από αυτή την έρευνα που έγινε, έχει σημασία τι λέμε εμείς σε σύγχρονοι για αυτή την περίοδο, που αλλάξαν τα πάντα, νομίζω. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Είναι αλήθεια ότι ξαναγράψαμε την ιστορία, τολμώ να πω. Όσο και αν αυτό είναι πομπόδες, είναι πραγματικό. Και για πάρα πολλούς είναι δύσκολο να το δεχτούν. Διάβασα στο χρειάζονται γενιές. Τι εννοείται είναι δύσκολο να το δεχτούν? Δηλαδή, όλοι οι λαοί, οι Γάλλοι φερρυπίν, μαθαίνουν στο σχολείο, οι Γάλλοι έφτιαξαν την τεχνολογία. Οι Εγγλέζοι ομοίως. Οι Αμερικάνοι το ίδιο. Οι Ρώσοι το ίδιο. Πώς θα δεχθούν τώρα ότι κάποιοι άλλοι είχαν γρανάζια το 150 π.Χ. και ότι ο Αριστοτέλης τρεις αιώνες πιο πριν περιγράφει τα παράδοξα των γρανάζιων? Και μιλάμε για μηχανικό υπολογιστή, βέβαια, έτσι, με γρανάζια. Μιλάμε για μηχανικό υπολογιστή, έχετε δίκιο. Επιμένω, λέει κάτι και για τους κατόχους εκείνης περίοδου αυτού του μηχανισμού? Σαφέστατα, διότι γνωρίζει ο αστρονόμος, αλλά και πιο, αν πάμε και πιο παλιά που έχω ασχοληθεί με το μηχανισμό του Παλαικάστρου, είναι πολύ σημαντικό να προβλέπεις γεγονότα και να ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, ειδικά ο μηχανισμός που έχει την κίνηση σελήνης, έχει κίνηση 36 πλανητών, νομίζω μπορούσε να παρακολουθήσει, έτσι δεν είναι? Όλων των τότε γνωστών πλανητών, που είναι γύρω από την εκκλητική, δηλαδή, περιγράφει στους αστερισμούς τις κινήσεις με απίστευτες λεπτομέρειες, με τους ίδιους αριθμούς που είναι βεβαίως στα προϊστορικά αγγεία ή στα χρυσά, στα κοσμήματα. Ξέρετε γιατί επιμένω, κύριε Μουσά? Αναρωτιέμαι. Έχουμε συνέχεια. Ναι, ναι, προσπαθώ να καταλάβω όμως. Οι τότε χρήστες, και νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, είναι ένας αυτός που κατέχει τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού ή είναι μια κοινωνία που είναι σε τέτοιο επίπεδο που ακόμη και το κατώτερο λεγόμενο πλήρωμα του καραβιού έχει γνώση στοιχειωδός αστρονομίας και άλλων επιστημών? Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή
τι κοινωνία ανθρώπων είναι εκείνη την περίοδο. Είναι τελείως απαραίτητο να ξέρει τη βασική αστρονομία με τους αστερισμούς, να ξέρει πότε ο καθένας ανατέλει στη διάρκεια του έτους μαζί με τον ήλιο ή πότε δει, γιατί αυτό δίνει το σημάδι όργωσε, ρίξε τα πλοία στη θάλασσα. Υπάρχουν αλλήμον και βιβλία γραμμένα γι' αυτό. Τα φαινόμενα του Αράτου έχει τους αναντέλλοντας, συνδύοντας αστερισμούς, αυτό που λέει ο καθηγητής. Υπάρχουν και ποίημα, δηλαδή έχει διασωθεί αυτό. Και από εκεί βέβαια ανακαλύψαμε και την αρχαιοαστρονομία, ότι ήταν για τη μηνική περίοδο. Είχε κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Γκόραν Χέριξον με τη Μέρι την Μπλούμπεργκ, που ήταν η πρώτη που πήρανε το βιβλίο αυτό, το οποίο ήταν, λέγαν, λάθος, γιατί ήταν οι συναντέλλοντες και συνδύοντες αστέρες, ήταν λάθος. Δηλαδή δεν ήταν στην εποχή που ήταν γραμμένο το βιβλίο. Και πήγαν 300 χρόνια και ήταν το 43-45% έχουν σχέση το 2000 π.Χ. στη μηνική εποχή, δηλαδή ήταν αυτές οι αναφορές. Ωραία. Πάμε τώρα. Και, να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε 36 αστέρια που πάνω κάτω όλοι ξέρανε πότε συνανατέλουν ή συνδύουν με τον ήλιο. Γιατί αυτό ρύθμιζε τη ζωή τους, τις γιορτές τους, τα πάντα. Και κάθε πόλη είχε μια πινακίδα μεγάλη που ίδια χάλκινη έχουμε στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Και όλες αυτές τις 36-38 γραμμές, τις έχω βέβαια και στο καινούριο βιβλίο, είναι τελείως απαραίτητο για τους ανθρώπους να τα ξέρουν και μάλιστα οι ίδιοι άνθρωποι, Μπλόμπεργκ και Χέριξον, αλλά και άλλοι, οι συγκεκριμένοι είναι από την Σουηδία, έχουν αποδείξει, θα έλεγα, ότι στα ιερά κορυφής της Κρήτης είχαν και σχολές, ας τις πούμε έτσι, αστρονομίας. Δηλαδή πηγαίναν τα παιδάκια ή και οι μεγάλοι και τους λέγανε «Να, αυτό εδώ είναι ο τάδε αστερισμός. Ετούτο είναι εκείνος ο αστερισμός». Και είχαν ακόμη και, όπως εδώ, ο κύριος Τσικριτζής έχει αυτές τις ωραίες διαφάνειες, είχανε βοηδοί, είχανε κατσίκια, έγαγρους κλπ, τα οποία ήταν οι αστερισμοί, ψαράκια και πάει λέγοντας. Να πω για την εκπαίδευση, την μυκηναϊκή περίοδο, έχουμε τη λέξη χαρακτηριστική διδασκαλή, δοτική, στον διδάσκαλο δηλαδή, και έχω νέους, παλαιούς και περισσινούς. Φαίνεται έχω επαγγελματικά σχολεία τριετή από εκείνη την εποχή. Έτσι, δηλαδή γύρω στο 1400. Τώρα τη γίνονταν ακόμα πιο πίσω, δεν έχουμε στη γραμμική Α, αλλά σαφώς συνεχιζόταν. Πάντως, αυτό που περιγράψατε πριν από λίγο με τις πόλεις και την αντιστοιχία με το μηχανισμό των αντικειθήρων, μου λέτε λοιπόν δεν είχαμε απλά υπολογιστές ή περιπολογιστές, είχαμε και τον τρόπο, να το πω, τηρουμένων των αναλογιών, της ανάλογης δικτύωσης, κοινωνικής ή μη δεν ξέρω. Πάντως είχαμε δηλαδή διαδίκτυο τροποντινά, θα μπορούσαμε οι να το πούμε αυτό. Ναι. Είχαν κοινή γνώση και μπορεί η αστρονομία να ξεκίνησε σε ένα μέρος, αλλά μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια πήγε παντού. Πήγε παντού. Δηλαδή τα προκολομβιανά ημερολόγια έχουν ομοιότητες με την οκταετηρίδα, για παράδειγμα, η οποία πρέπει να είναι το κυρίαρχο ημερολόγιο στη Μινωική Κρήτη, που κάθε ένα το έτος ξαναπαίρνει την και εντολή. Και αυτό το έχουμε στο τελευταίο σελίδα του βιβλίου μας που παρουσιάζεται πρώτη φορά. Βρίσκουμε την οκταετηρίδα σε αυτό το κυριοφόρο πλοίο. Θα το πούμε, δείξουμε το ειδικά μετά αυτό που λέει ο καθηγητής. Ένας εύκολος τρόπος. Δεν είναι ξεκάθαρο βέβαια. Για να κρατάνε ένα ημερολόγιο 8 ετών. 99 μήνες για την ακρίβεια. Οι οποίοι υπάρχουν, σημειώστε, και στο μηχανισμό των αντικειθήρων, στο ημερολόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων, που βέβαια εμείς μαθαίνουμε από το Δημοτικό Σχολείο ότι η οκταετηρίδα, με συγχωρείτε, η Ολυμπιάδα είναι 4 χρόνια. Στην πραγματικότητα η Ολυμπιάδα έχει ένα καλύτερο ημερολόγιο αν χρησιμοποιήσουμε δύο Ολυμπιάδες μαζί, η μία 49 μήνες, η επόμενη 50. Α. Οπότε δένουν 4 ουράνια σώματα μαζί. Ήλιος, Γη, Σελήνη, Αφροδίτη. Χορεύουν ένα μινουέτο. Η Αφροδίτη πηγαίνει γύρω από τον ήλιο 5 φορές.
η Γη 8, η Σελήνη 99. Και όλα αυτά είναι γνώση. Υποστηρίζω ότι τα 5-8 που είναι ένας πολύ ωραίος ρυθμός που έχουμε. Ναι. Και δεν τον έχουμε μόνο εμείς, τον έχουν και οι Κινέζοι και άλλοι. Βασίζεται στα 5-8 της Αφροδίτης με τη Γη. Με τη Γη. Με τη Γη. Που είναι και σε αυτό εδώ το αρχαίο πλοίο με τις 99 τρυπούλες. Ακριβώς με 99. Και σε άλλα αντικείμενα. Είναι στο μηχανισμό των αντικειθήρων, όπως είπαμε. Και όλο αυτό ρυθμίζει την ζωή του σε τέτοιο βαθμό που όταν έρχεται ο χριστιανισμός χρησιμοποιεί την οκταετηρίδα μέχρι το 1100 με 1300 ανάλογα για να ρυθμίζει τις γιορτές. Πάσχα, φερειπίν. Φυσικά οι Έλληνες πριν το χριστιανισμό είχαν κάτι παρόμοιο. Και ο Χέριξεν που είπαμε πιο πριν με πήγε σε ένα μέρος στη Σουηδία στην αρχαία Ουψάλα όπου τα κριτικά έθιμα ήταν εκεί μέχρι το 1180 κάτι αν θυμάμαι. Δηλαδή, εμείς μαθαίνουμε την μυθολογία πως 7 νέοι, 7 νέες θυσιάζονται κάθε 8ο έτος που το ονομάζουμε ένατο και ξαναξεκινάει. Με συγχωρείτε, και το ένατο ξαναξεκινάει. Γιατί θυσιάζουν? Για να τηρείται από όλους ευλαβικά οι οκταετηρίες. Μέχρι λοιπόν εκείνη την εποχή θυσιάζουν αντί για 7, 8 νέους και 8 βόδια, 8 κρυάρια, 8 αρσενικά σκυλιά κλπ. Και επειδή δεν έχουν όπως στην Κρήτη ιερά κορυφής με πραγματικές κορυφές, φτιάνουν κορυφές με χώμα που το σωρεύουν για να κρατάνε τη σωστή ημερομηνία. Το έχουμε και στην Κρήτη, στο μηνοϊκό πολιτισμό. Αυτό που λέει, ναι, ο μηνός ήταν μέγιστος ο αριστής του Διός. Να μείνουμε λίγο στην αρχαία Ουψάλα. Ναι. Τι λέει για σας αυτό? Ότι ο πολιτισμός είναι παγκόσμιος. Mm-hmm. Η διάδοση είναι πια... Βέβαια. Δηλαδή πήγε κάποια στιγμή από την Κρήτη στην Σκανδιναβία. Mm-hmm. Και σε όλη τη γη μετά, λίγο πολύ, τη χριστιανική τουλάχιστον, γιατί χρησιμοποιείται για το Πάσχα μέχρι το 1100 με 1300 οι διάφοροι συγγραφείς, παλιοί συγγραφείς δηλαδή, βυζαντινοί, δίνουν διαφορετικές πληροφορίες. Και είναι ενδεχόμενο σε κάποια μέρη του Βυζαντίου, της αυτοκρατορίας εννοώ, να χρησιμοποιούν την εκταετήριδα και μετά αρχίζουν και έχουν ένα άλλο ημερολόγιο που πάλι είναι μέσα στο μηχανισμό των αντικειθήρων, τα 19 έτη, που σήμερα χρησιμοποιούμε για το Πασχάλιο και τις άλλες κινητές γιορτές βέβαια. Σωστά. Πάμε λοιπόν στο μηχανισμό. Θέλω να μου σταχυολογήσετε, το ενδιαφέρον είναι το βιβλίο σας. Έτσι, τα νέα δεδομένα. Ναι. Ας συνεχίσουμε με τους αυτοματισμούς που αναφέρθηκα προηγουμένως. Ας είναι καλά οι αρχαιολόγοι, πέρυσι βρήκαν ένα αντικείμενο το οποίο μοιάζει με τούβλο. Είναι περίπου 30 εκατοστά, 28, λίγο πιο λεπτό από ότι η παλάμη μου, γύρω στα 6 εκατοστά, επί 18 εκατοστά. Σαν ένα τούβλο σκαμμένο, μόνο που είναι πέτρινο. Και μάλιστα φαίνεται ότι ήταν τόσο πολύτιμο που επειδή κάπου έκανε μια χαραγή, δηλαδή ράγισε, του βάλανε και ένα κομμάτι, μια πρόκα, ένα δίπροκο ας το πούμε, για να το κρατήσουν. Μολυβδίνο να το κρατήσουν. Αυτό τώρα έχει 3 επί 4, 12 τρύπες στοιχημένες, έτσι όπως είναι τα δάχτυλά μου αν θέλετε, μια σειρά ακόμα, 6, 6 και 6, με συγχωρείτε, 4, 4, 4. Και όταν κάναμε μια ακτινογραφία βγαίνει ότι είναι κονικά, δηλαδή να φανταστείτε η τομή τους να είναι κάπως έτσι. Να το δείξω εδώ. Ναι, ναι, φαίνεται, φαίνεται. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Διαβάζοντας τώρα αρχαίους συγγραφείς, και αυτό το κάνω βέβαια δεκαετίες, παρόλο που είμαι αστρονόμος, μ' αρέσει το κάνετε όμως συστηματικά να πηγαίνω στις αρχαίες πηγές, γιατί πάντα βρίσκει καινούργια πράγματα, καινούργιες ερμηνείες.
Βρίσκω λοιπόν ότι τέτοιες κονικές κατασκευές χρησιμοποιούνται από τους αρχαίους μηχανικούς για να φτιάχνουν αυτοματισμούς. Και ο Ήρων, για παράδειγμα, μας λέει ότι τέτοιες βαλβίδες, που λίγο διαφέρομαι τις βαλβίδες που έχετε στο αυτοκίνητό σας, και εκεί έχουμε συχνά 12, ναι, στοιχημένες λίγο πολύ, λίγο διαφορετικά, χρησιμοποιούνται για να δίνουν ένα σύνθημα, να το πούμε έτσι, μηχανικά. Είτε λοιπόν έχει κανείς αυτές τις 12 βαλβιδούλες και από πάνω έχει λίγη άμμο ή δεν ξέρω κάτι άλλο που πέφτει, 12 σφαιρούλες, και η λέξη σφαιρίων υπάρχει αρκετές φορές στο εγχειρίδιο χρήση του μηχανισμού. Σηκώνεται λοιπόν με ένα σπαγκάκι μία από τις βαλβίδες, διαδοχικά οι 12, και κάθε μία ώρα δίνει εντολή, για παράδειγμα όπως το ρολόι της Γάζας, της Παλαιστίνης, όπου υπήρχε ένα αρχαίο ελληνικό ρολόι που ήταν ένα ολόκληρο κτίριο, τριώροφο, και είχε 12 πορτούλες. Ο Ηρακλής βγαίνει λοιπόν, με ένα σπαγκάκι βεβαίως πήγαινε ή μια άλλη σιδούλα, δεν ξέρουμε, και διαδοχικά κάθε μία ώρα ανοίγει μια πόρτα και ξέρουν αν μέσα είναι το λιοντάρι, η ώρα είναι μία. Αν είναι, ξέρω εγώ, η ύδρα, είναι 3 η ώρα, και πάει λέγοντας. Ώστε και αυτός που διαβάζει την ώρα με τον δείκτη, λέει α, β, γ, καταλαβαίνει ώρα 1, ώρα 2 κλπ. Αλλά και ο άλλος που δεν ξέρει, γνωρίζει όμως πολύ από καλά το σχήμα, ότι ο Ηρακλής με το λιοντάρι δείχνει την πρώτη ώρα. Και τη νύχτα πάλι αντίστοιχα ανάβανε 12 λαμπάκια. Φλόγες. 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 Και αυτό τώρα έχει επιζήσει 1000 χρόνια μετά σε 2 μουσουλμανικά ρολόγια, τα οποία τα έχουμε σε περιγραφές. Και για ένα από αυτά έχουμε και μια καλή ζωγραφιά, την οποία την έχω στο βιβλίο. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε έναν κύλινδρο, όπως είναι το μολύβι μου, έναν κύλινδρο ή το χέρι, αν θέλετε. Mm-hmm. Περιστρέφεται το χέρι, ξύλινος. Εδώ πάνω είναι 12 καρφάκια και 12 σπαγκάκια που είναι ανάλογα τα μήκη προς τις ώρες. Γυρνάει λοιπόν, η ώρα είναι μία, το πιο κοντό μαζεύεται, ανοίγει η βαλβίδα, ρέει η άμμος ή ρέει το νερό ή δεν ξέρω τι, ή μια σφαιρούλα μπαίνει μέσα σε κατάλληλο χώρο, και μας δείχνεται αυτό πολύ καλά στα σχήματα τα ισλαμικά ρολόγια. Έχεις ένα κουτάλι σαν το χέρι μου, πέφτει εδώ μέσα η σφαιρούλα, το βαραίνει και γυρνάει και γίνεται μια πράξη. Ένας ήχος. Ένας ήχος επίσης, δηλαδή... Ναι, σαν ρολόι, κανονικό. Φεύγει αέρας, το πιεσμένος, και σφυρίζουν πρώτον κάτι ερπετά, φίδια ας πούμε, τρομάζει ένα πουλάκι και αρχίζει και κελαϊδάει ή κραυγάζει. Άρα ολόκληρο σύστημα, λέτε. Ολόκληρο σύστημα. Θέλω να πάμε στη δεύτερη διακοπή ως εξής. Αυτό δείχνει όμως και απόλυτη χρήση μικρών λεπτών εργαλείων, δηλαδή εξειδικευμένων εργαλείων. Δεν μπορεί να γίνει τώρα με μια λαβίδα μεγάλου πάχους. Χρειάζονται λεπτοδουλειά αυτές οι κατασκευές, φαντάζομαι. Ήταν εξαιρετικοί τεχνίτες. Εξαιρετικοί τεχνίτες. Όπως φαίνεται από τα κοσμήματα, όπως φαίνεται ιδιαιτέρως από τους φραγιδόλιθους. Πάμε στη δεύτερη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε μερικά νέα δεδομένα από τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Ήδη μας ξεδιπλώνει εδώ ο κύριος Μουσάς και βεβαίως θα επιστρέψουμε στη Μέλισσα. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις. Κύριε Μουσά, έχετε εξάψει τώρα τη σκέψη και τη φαντασία πολύ κόσμου. Πάμε λοιπόν στα νέα δεδομένα που για σας δημιουργούνται από το μηχανισμό των αντικυθύρων. Θέλω να δούμε κάτι μαζί που το φέρατε και να μας το εξηγήσετε και να το σχολιάσετε, αν είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ πολύ. Νομίζω ότι είναι στο εξωτερικό χώρο του μηχανισμού αυτό, αν μπορώ να το πω έτσι, χώρο. Λοιπόν, το βλέπουμε ήδη. Πράγματι, είναι ο μεγαλύτερος τροχός του ήλιου, όπως τον λέμε, γιατί κινεί τον ήλιο, και
μέσα στη διάρκεια του έτους μας δείχνει την ημερομηνία σε μία κλίμακα κυκλική και συγχρόνως έχει και ένα χάρτη του ουρανού. Ένα χάρτη του ουρανού με τα ζώδια. Οι εικόνες που βλέπουμε, ένα φιλμ δηλαδή που έφτιαξα. Φέρτε τον μπροστά παρακαλώ. Είναι αυτές που χρησιμοποιήσαμε για να μελετήσουμε την επιφάνεια του μηχανήματος. Έτσι λοιπόν βγάζουμε, όπως λέω στα παιδιά, γιατί πάω στα σχολεία και τους δείχνω αυτή την εικόνα, αυτό το φιλμάκι δηλαδή, βγάζουμε τη σκουριά με τα μαθηματικά. Αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι από 40 φωτογραφίες που τις συνθέτουμε με μαθηματικά και φυσική, βγάζουμε τη σκουριά και μετά το φωτίζουμε από όπου μας αρέσει. Και έτσι αναδεικνύονται αυτά που αλλιώς δεν θα βλέπαμε εύκολα πάνω στο μηχάνημα. Οι τρυπούλες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή πάνω στις 4 ακτίνες είναι πιθανότατα εκεί που είχαμε τους πλανήτες. Είχαμε δει την Αφροδίτη, τον Δία, τον Άρη, τον Κρόνο και φυσικά και τον Ερμή. Ενώ εδώ έχουμε το εγχειρίδιο χρήσης. Α! Το εγχειρίδιο χρήσης και πολύ συγκεκριμένα είναι 6 από τις 38 γραμμές που μας λένε τώρα που ανατέλουν οι Άδες μαζί με τον ήλιο είναι 10 Οκτωβρίου. Ενώ όταν είναι η ανατολή ας πούμε του Αετού, 3 γραμμές παρακάτω, μαζί με τον ήλιο είναι αρχές Νοέμβρη. Είναι το εγχειρίδιο χρήσης. Το εγχειρίδιο τι ωραία χρήσης. Που το είπατε να το πω εγώ ελληνικά, το manual. Το manual. Γιατί έχουμε χάσει τη φορά, το εγχειρίδιο χρήσης. Αυτά μάθαιναν στα Ιερά Κορυφής. Εδώ παρενθετικά να πω το εξής, ότι υποστηρίζω με δεδομένα, δηλαδή και προσανατολισμούς αντίστοιχος των Ιερών Κορυφής, τα οποία έχουν βρεθεί μέχρι τώρα μόνο στην Κρήτη και στα Κύθυρα, ότι έχουμε άλλο ένα Ιερό Κορυφής στην Ακρόπολη, στην Αθήνα, και άλλο ένα στην Κάλεμνο, όπου μάλιστα ανακαλύφθηκαν παρόμοια αγαλματίδια. Το ένα μάλιστα είναι και μινωικό στην Κάλυμνο. Ακριβώς. Αν το δείτε θα πείτε είναι ο πρίγκιπας. Αυτό που βλέπουμε τώρα τι είναι? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη Σελήνη η οποία γυρνάει γύρω από τη γη σε αυτό το κυκλάκι το οποίο είναι έκεντρο, σημειώστε, και η Σελήνη είναι πάνω αριστερά, αυτό το ημισφαίριο που τώρα του αλλάζουμε τον φωτισμό με τα μαθηματικά, και να το φανταστείτε να γυρνάει γύρω από τη γη, η γη είναι ακριβώς στο κέντρο, αυτό το τετραγωνάκι που βλέπουμε, με μεταβλητή ταχύτητα παρακαλώ, ακολουθώντας το δεύτερο νόμο του Κέπλερ, και εγώ υποστηρίζω και τους τρεις. Τι λέτε? Ναι. Με καλή ακρίβεια. Όχι ακριβώς τους νόμους του Κέπλερ. Εντάξει, αλλά περίπου. Για να μην τρελαθούμε τώρα, ο Κέπλερ έπεται της περίοδου, δεν προηγείται. 2.000 χρόνια. 2.000 χρόνια. Ενώ λέτε, ναι. Έχουμε στο κέντρο, πάνω μάλλον, ένα κυκλάκι, βλέπετε, και έναν άξονα. Είναι ο άξονας των Ολυμπιακών Αγώνων. Α. Εκεί λοιπόν μας λέει κάτω δεξιά, δεν φαίνεται βέβαια αυτό, το έχουμε διαβάσει με τις ακτίνες χ, ότι έχουμε τις Ολυμπιάδες. Την Ολύμπια γράφει. Και Νέμια, Ίσθμια, Νάα, Άλια στη Ρόδο. Όλες οι σημαντικές γιορτές των Ελλήνων. Ενώ κάτω αριστερά, μάλλον στο αριστερό μέρος από πάνω μέχρι κάτω, βλέπουμε 4 ημικύκλια. Αυτά ήταν μια πλήρης έλικα Αρχιμίδη με ένα ημερολόγιο 19 ετών που είναι ηπειρώτικο. Δηλαδή οι μήνες που έχουμε εκεί μέσα συναντώνται στην Ήπειρο και στην Κέρκυρα. Ο Αρχιμίδης σε σχέση με αυτούς τους μηχανισμούς πώς τοποθετείται για σας? Θα έλεγα είναι ο παππούς, ναι, ή προπάπους του μηχανήματος. Με βεβαιότητα είχε φτιάξει 2 τέτοια μηχανήματα, τα οποία τα περιγράφει μεταξύ των άλλων και ο Κικέρον, που τα είχε πιάσει και στα χέρια του και μας δίνει μια περιγραφή απλή
αλλά ίδια με το μηχανισμό των αντικυθύρων. Πείτε μου τι βλέπουμε εδώ. Ενώ εδώ έχουμε τις οδηγίες χρήσης. Ακριβώς στο κέντρο, ναι, έχουμε τους νόμους της φυσικής που χρησιμοποιεί για να βρει τις φάσεις της σελήνης, εκεί που είναι τώρα ο δείκτης. Και συγχρόνως, λίγο δεξιά, μας λέει πότε θα έχουμε το Πάσχα, δηλαδή το ημερολόγιο των 19 ετών. Και ακριβώς από κάτω έχει τους νόμους για τις εκλήψεις. Και μια γραμμή παρακάτω μας λέει πώς είναι διηρημένη η κλίμακα αυτή σε 223 υποδιαιρέσεις για τις μήνες. Για τους μήνες, ναι. Και παρακάτω λέει για τους εκλειπτικούς μήνες. Μήνες στη διάρκεια των οποίων έχουμε εκλήψεις. Άρα είναι υπολογισμένοι και αυτοί και οι εκλήψεις. Βέβαια. Είναι καταγεγραμμένοι. Και γράφουν στην κλίμακα αυτή πότε θα γίνει η έκλειψη ήλιου ή σελήνης και τι ώρα θα γίνει. Και αυτό είναι νομίζω το τελευταίο που θα δούμε από αυτή τη σειρά. Δεν θυμάμαι, αλλά πάλι τη σελήνη έχουμε. Πάλι εδώ, να αποτελειώσω με τις εκλήψεις το εξής. Έδωσα στον κύριο Χέριξον, που είναι γνωστός μας με τα Ιερά Κορυφής, 13 από αυτές τις εκλήψεις του ήλιου που έχουν ακριβή ώρα. Και βέβαια ξέρουμε τον μήνα, την ημέρα και το έτος μέσα σε μια περίοδο 18 ετών. Και ακόμη καλύτερα σε μια περίοδο 54 ετών. Τα πήρε λοιπόν ο Γέρεν, Γιώργος δηλαδή, αλλά στα σουηδικά, και έψαξε να βρει πού πάνω στη γη είναι δυνατόν να μετρήθηκαν οι συγκεκριμένες 13 εκλήψεις. Και? Που έχουμε τις ώρες. Η απάντηση είναι όλες στις Σιρακούσες. Όλες. Άρα παραπέμπει στον γέροντα των Σιρακουσών, δηλαδή τον Αρχιμίδη. Και μάλιστα το 1/3 αυτών των μετρήσεων περίπου έχουν γίνει από τον Αρχιμίδη. Τα υπόλοιπα από τους μαθητές του. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες, παρά τη Ρωμαιοκρατία, συνεχίζουν την επιστήμη. Το ξέρουμε βέβαια, παρόλο που οι Ρωμαίοι δεν καταλάβαιναν επιστήμη και δυστυχώς μας διέλυσαν. Γιατί γίναμε δούλοι. Mm. Παίρνουν τους επιστήμονες και τους κάνουν στην πραγματικότητα νταντάδες. Δηλαδή τους πάνε και τους βάζουν να διδάσκουν τα παιδιά τους. Καλό και αυτό. Και έτσι πάει ο Κικέρης. Είχε άλλη ρότα η παγκοσμιοποίηση η Ρωμαϊκή, που είναι η πρώτη ουσιαστικά παγκοσμιοποίηση. Ο Μεγαλέξανδρος την έκανε. Εντάξει, με όρους οικονομίας στιγμής όμως είναι, θα έλεγα, ρωμαϊκά περισσότερο τα πρότυπα. Θέλω να μου πείτε, τι άλλα στοιχεία, νέα δεδομένα έχουμε. Έχουμε τα άλλα παιδιά του μηχανισμού, το ρολόι της Γάζας, όπως είπαμε, με λεπτομέρειες στον αυτοματισμό, δηλαδή τα σπαγκάκια πως ήταν μες στις βαλβίδες, που περιγράφουμε πως πέφτουν τα σφαιρίδια. Ας είναι καλά αυτοί οι αστρονόμοι του Ισλάμ που τα περιγράφουν και μας έσωσαν και το ρολόι του Αρχιμίδη, το οποίο το έχουμε μόνον σε μετάφραση αραβική. Αυτά θα έλεγα, μαζί με τον τρόπο που λειτουργεί, που είπαμε, το βάρος το αντίβαρο, είναι τα καινούργια. Θέλω να μου πείτε όμως και κάτι, γιατί θέλω να επιστρέψουμε στις μέλησεις. Αλλά ναι, να προσθέσω το εξής, ότι όλα αυτά τα βασίζω σε αρχαία κείμενα αυτούσια που τα βάζω σε υποσημειώσεις, και όχι μόνο όλα όσα έχουν να κάνουν με μηχανισμούς παρόμοιους, και εκεί μαθαίνουμε ότι τα λένε πινακίδια, δηλαδή τάμπλετ. Ναι, ναι. Αλλά ακόμη αναφερόμενος στους πατέρες της επιστήμης, ξεκινώντας με το θαλί λίγο πολύ, το μιλήσιο, πέρα από τα τηγανόσχημα που αναφερθήκαμε, τα οποία υπάρχουν όλα αυτά και στο καινούριο βιβλίο που παρουσιάζουμε στην έκθεση, που παρουσιάσαμε στην έκθεση, αναφέρομαι σε κάθε έναν από τους σοφούς με τα συγκεκριμένα που λέει σύμφωνα με την ελληνική γραμματεία. Λοιπόν, μια έκπληξη είναι η εξής. Ναι. Ο Θαλής, ναι, μας λένε οι αρχαίες συγγραφείς, είδε τη σελήνη με ένα κατόπτρο. Και βλέποντας τη σελήνη κατοπτρικός, διαπιστώνει ότι έχει γίνει υφή. Είναι ίδια με τη γη, δηλαδή, με βουνά, λίμνες και θάλασσες. Άρα τι υπονοείται ότι ο Θαλής είδε τη σελήνη με τηλεσκόπιο της εποχής, ας το πω ας το πούμε έτσι. Ας το πούμε, δεν είναι έτσι, δηλαδή, αλλά...
αν πάρει κανείς ένα κάτωπτρο τα οποία τα περιγράφουν από πάρα πολύ παλιά και η ποιότητα των κατόπτρων απασχολεί τον Αριστοτέλη ακόμη και τον δάσκαλό του τον Πλάτωνα, ο οποίος θεωρείται ότι δεν ενδιαφέρεται για τα υγιεινά, έτσι. Είχαν λοιπόν καλή παράδοση στα κάτωπτρα. Ο Αρχιμίδης μελετάει πολύ επιστημονικά, δηλαδή με μαθηματικά, παραβολικά κάτωπτρα και υπερβολικά, και με συνδυασμό τέτοιων μπορεί κανείς να κάνει καλά τηλεσκόπια. Πιθανότατα ένα τέτοιο υπήρχε πάνω στην κορυφή του Φάρου της Αλεξάνδρειας. Αλλά γυρίσω στο Θαλή. Ο Θαλής λοιπόν κατοπτρικός με ένα απλό κάτωπτρο κύλο βλέπει την επιφάνεια της Σελήνης και αντιλαμβάνεται ότι είναι παρόμοια με τη Γη. Αυτή είναι μια από τις εκπλήξεις του βιβλίου. Και έχω πολλές τέτοιες, καμιά εξενταριά πρέπει να σας πω. Τι λέτε? Πέστε μας άλλη μία τώρα. Ο χορός των πλανητών. Ο χορός των πλανητών, ο οποίος υπάρχει στα Τηγανόσχημα και υπάρχει βεβαίως και στα κοσμήματα που παρουσιάζουμε στην έκθεση, περιγράφεται πάρα πολύ όμορφα από αρκετούς συγγραφείς. Έχω δύο τέτοιες περιγραφές και χωρί αρχαίοι ελληνικοί, οι οποίοι έχουν επιζήσει μόνο στην Περσία ή το Αφγανιστάν σήμερα, τους διαβάζουμε στους αρχαίους συγγραφείς, βρίσκονται μέσα στο μηχανισμό των αντικειθήρων, βρίσκονται μέσα στη Τηγανόσχημα, είναι η χώρα των μελισσών εν τέλει, και θα μας μιλήσει αμέσως κατόπιν ο κύριος Τσικριτζής για αυτούς. Και εν τέλει η χώρα αυτή είναι σε όλη τη Μεσόγειο, από την Βόρειο Αφρική, Μαρόκο, μέχρι την Ινδία. Είναι η αρχαία ελληνική χώρα που τους βρίσκουμε και στα Τηγανόσχημα και στο μηχανισμό και στα υπέροχα κοσμήματα τα οποία μελετήσαμε. Κύριε Τσικριτζή, από αυτά που περιγράφει, και βλέπω πώς φωτίζεται και το πρόσωπό του όταν τα περιγράφει ο κύριος Μουσάνης. Είναι ζήσει, είναι μέσα στη διαδικασία. Είναι βιωματικό, είναι εμφανισμένο. Που ανακαλύπταν τα σύμβολα, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να μου πείτε, δεν ενδυναμώνεται η άποψη ότι όλος ο χώρος και γεωγραφικά έχει ένα ενιαίο αποτύπωμα τηρουμένων των αναλογιών της εποχής του και πολιτιστικό και επιστημονικό, επαναλαμβάνω, τηρουμένων αναλογιών της εποχής του και ενδεχομένως και φιλοσοφικό. Τελικά φαίνεται ότι υπάρχει τουλάχιστον μια κοινή βάση συνεννόησης, να το πω έτσι, ανάμεσα στους λαούς. Συμφωνείτε? Ναι, εγώ απόλυτα συμφωνώ σε αυτό, ότι από την, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, η έκτη χιλιετία, αλλά την τέταρτη χιλιετία που αναπτύσσεται την αυτοσύνη και έχουμε και αποδείξεις για την Ουψάλα, διότι είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, αν θυμάστε, ότι βρέθηκαν τρεις σκελετοί που ήταν δύο τροφοκυνηγοί και η άλλη ήταν μια γυναίκα που είχε καταγωγή, αυτό είναι στο Nature δημοσιευμένο πριν 6 χρόνια, αν θυμάστε, το είχαμε κάνει αναφορά σε μια άλλη εκπομπή, που η γυναίκα είχε φάει στάρι και ήταν προέλευσης Αιγαϊκής. Δηλαδή, λένε ήδη οι μελετητές ότι ήταν ή από Κύπρο, ή Σαρδινία, ή Κρήτη. Οπότε, από έναν από το 3.500 έχουν πάει και έχουν πάει το στάρι και υπάρχουν αυτοί, αυτός ο κόσμος που αναφέρθηκε ο καθηγητής, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια επικοινωνία. Και έτσι συνδέεται και ο δίσκος του Μούρντοφ, οι επιγραφές που έχουν βρει στη Βαβαρία, τα ευρήματα που έχουν τον Γκομό στο Νόρτσφλαντ της Γερμανίας. Έχουμε επιγραφές πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει μια επικοινωνία. Ακόμα και το ταξίδι της επιστροφής του. Όχι του Οδυσσέα, του Ορφέα. Α. Λοιπόν, πάμε Μέλισσα. Που περιγράφεται στους ορφικούς ύμνους. Στους ορφικούς ύμνους. Πάμε στη Μέλισσα. Πάμε. Λοιπόν. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, αυτό που βλέπετε τώρα, το σύμβολο σημά, το βλέπετε και στην μπλούζα μου απάνω. Με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε: έβγαλε νέο σήμα ή Λακώστη. Ξέρω εγώ, λέω: όχι, είναι το νέο σήμα που θα κυκλοφορήσουμε σαν σωματείο. Ναι. Που γράφει Μέλισσα και έχει και το σύμβολο, το πρώτο σύμβολο γραφής της Μέλισσας. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην μπλούζα αυτή απάνω. Mm-hmm. Που είναι ένα ιερογλυφικό σύμβολο και είναι του 1700 περίπου.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ετυμολογία, ιστορία. Πάντως, να ξέρετε ότι το θέμα της Μέλισσας είναι πολύ σημαντικό από τις παλαιογραφίες. Εδώ βλέπουμε σπηλογραφίες του 6000 π.Χ. που απεικονίζει διαδικασία μελισσολογίας. Που μια γυναίκα, βλέπετε τις μελισσούλες, που ανεβαίνει και κλέβει το σπήλαιο από το σπήλαιο το μέλι. Βλέπετε τη διαδικασία πώς είναι ο τρόπος. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτές που είναι από. Βραχογραφία, βραχογραφίες, ναι. Ανατολική Ισπανία. Η κεντρική Δία. Εδώ πέρα το είπατε στην αρχή της εκπομπής που μιλάμε για τον Απολλόδωρο και λέει ότι ο Δίας είχε νύφες στις μέλισσες και έτσι τις βλέπουμε και εμείς στα σφραγίσματα που σας δείξω. Εδώ γεννά έναν άντρο Κρήτης Δία, βλέπετε ότι μέσα στα σπηλαία φτιάχνανε και στις, στα κενά μέσα στα μεγάλα δέντρα, στις ελιές, όλα αυτά δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για να φτιαχτούν να ζευτούν μέλισσες και να έχουμε παραγωγή μελιού. Ακόμα βλέπετε ότι και ο Πολύδιος, ο Μήνας και η Πασιφά είναι ένα ενδιαφέρον που το παιδί τους βρίσκεται το γλάφος μέσα στο πιθάρι, όπου μετά ο Πολύδιος το αναστήνει με ένα βότανο βέβαια και ήταν μέσα σε ένα πιθάρι που πνίγει από το μέλι. Τώρα στις δυνατίες έχουμε διάφορες μορφές παραστάσεων των μελισσών, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να σας πω ότι όταν η μέλισσα εμφανίζεται στην Αίγυπτο, όταν τη βλέπεις μία, εννοούμε το κάτω μέρος της Αιγύπτου, δηλαδή στην κάτω Αίγυπτο εμφανιζόταν με το σύμβολο της μέλισσας που βλέπετε. Το πάνω μέρος της Αιγύπτου, δηλαδή από την Άβυδο και πίσω, εμφανιζόταν με το καλάμι, με τον πάπυρο. Στο Νέο Βασίλειο, στην Αίγυπτο, όταν εμφανίζονται ο πάπυρος, το καλάμι και η μέλισσα δίνουν την ένωση των δύο βασιλείων. Και τότε κυριαρχεί. Και το μέλι του Αιγυπτίου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χρησιμοποιούμαστε να αφορά στη μέλισσα των Αιγυπτίων, διότι τυπικά σαν γραφή προηγείται και έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένα σύμβολο γραφής και αυτό. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα, θα σας δείξω τώρα. Εδώ έχουμε στο δίσκο της Φεστού που έχουμε δύο σκυλάκια. Βλέπετε τη μέλισσα, βλέπετε ένα σκυλάκι και τη μέλισσα, ένα καράβι. Αυτά τα σύμβολα είναι. Συλλαβικές συλλαβές είναι αυτά. Και τίθεται ένα ερώτημα, ποια είναι η συλλαβή της μέλισσας. Θα το δούμε αμέσως μετά. Εδώ έχουμε ένα σαν παράξενο. Θέλω εκεί να μου πείτε εσείς που είσαστε μέσα στα στούντια, τι είναι αυτό το σφραγιδόλιθος που έχουμε, ναι, από τον τουρλωτή του Καστρί. Βλέπετε. Είναι κάτι, μια μηχανή, ένας κύριος που κάθεται σε μια καρέκλα και έχει και ένα σκέπος τώρα από πάνω. Και χειρίζεται, κάνει μπροστά σε κάτι που είναι ένα. Ναι, θα μπορούσα εγώ να σας πω τώρα εύκολα, ναι, ότι είναι κάμερα στουντιακή. Ναι. Αλλά θα μας πάρουν με τις πέτρες. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένας μηχανισμός συμπίεσης για να βγει το μέλι. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος άλλος. Πιθανόν. Παρ' όλα αυτά είναι εντυπωσιακό. Ομοιάζει και με κάμερα η οποία είναι πάνω σε τρυπόδι. Ειδικά για απόψε. Δεν θέλω να σκεφτώ, κύριε Τσικριτζή, πάντως. Ότι είχαμε κάμερες, δεν σίγουρα. Αν μου πείτε ότι εν πάση περιπτώσει οι αρχαίοι είχαν και στούντιο στην Κνωσό, αυτό πια. Τώρα θα σας πω σε ένα άλλο παράξενο. Παρακαλώ. Για να πάμε στο μέλι δηλαδή. Αυτό, αν θα το έβλεπε ο Ντέγκεν, ο φίλος μας, θα λέει αυτό είναι ένα UFO, δεν το βλέπετε. Ακριβώς. Από κάτω έχουμε μία μυξογενή μέλισσα. Τι σημαίνει μυξογενή, είναι μεικτή, δηλαδή είναι όπως είναι και στην Ελεύθερνα, είναι από πάνω γυναίκα και από τη μέση και κάτω έχει την κοιλιά της μέλισσας. Τι είναι αυτό? Κοιτάξτε τώρα που θα πάμε, βλέπετε και άλλα σύμβολα που έχουμε που δείχνουν μέλισσες και το χρόνο και άλλα σύμβολα. Θα σας πάω στον τάφο του Εκχυμέρ. Είναι 18η δυναστεία, γύρω στο 1500 περίπου π.Χ. και θα σας βάλω μέσα στον τάφο. Κοιτάξτε πώς ένας τάφος Αιγυπτιακός μας αποκαλύπτει τι είναι αυτό το UFO που σας έδειξα. Αν πάμε σε αυτή την περιοχή πάνω, θα δείτε αυτή τη μορφή που βλέπετε, τα ίδια σύμβολα που είναι εδώ σαν UFO. Είναι αγκία, ναι, που συσκευάζεται το μέλι. Εδώ το βλέπετε καθαρά αυτό. Και είναι η διαδικασία, διότι εδώ είναι ο Ρεχιμέρ, ο οποίος περιγράφει μέσα στον τάφο πόσο μέλι θα χρησιμοποιήσει και τα περιουσιακά στοιχεία για τον ναό του Αμών. Εδώ είναι μια μετάφραση, αυτή είναι η επιγραφή που υπάρχει πάνω από το κεφάλι του στα Αιγυπτιακά και σας δω τη μετάφραση, ο Βεζιρίς Ρεχιμέρ βάζει το φυτό Αουέχ και μέλι στο θησαυροφυλάκιο του ναού και τα λοιπά. Αυτό όμως που έχει σημασία, διότι τώρα, εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα, πώς ερμηνεύομαι
τα σύμβολα. Διότι ο κάθε άνθρωπος, με βάση την πολιτισμική του και νοητική του αντίληψη και την εποχή που ζει, παίρνει εικόνες, τις συσχετίζει με εικόνες που έχει από την εποχή του ή από την παράδοση και προσπαθεί να ερμηνεύσει. Το ίδιο έκανε και ο γνωστός μας Evans. Θα σας δείξω μια εργασία του κυρίου Χαρίση, που αποδεικνύει ότι το δωμάτιο των φιδιών, το ανακοίνωσε και στο κρυπτολογικό συνέδριο πριν, που ήμουν και εγώ τότε, που το είχα ακούσει, θα σας δείξω, που λέει ότι ήταν το ιερός χώρος για το ιερό φίδι και τα λοιπά. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε στη διακοπή και να επιστρέψουμε αυτό. Με αυτό ακριβώς θα επιστρέψουμε. Ναι, να δούμε πώς η νόησή μας ερμηνεύει λάθος πολλές φορές πράγματα και ποιος είναι ένας άλλος τρόπος όταν τα σχετίζουμε με άλλα ευρήματα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε πάλι, τελευταίο μέρος της αντιθέσης. Υπενθυμίζω ότι απόψε φιλοξενούμε τον καθηγητή της φυσικής του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Ξενοφών Μουσά, ο οποίος όμως είναι και ο άνθρωπος που μας έχει πάρει από το χέρι όλα αυτά τα χρόνια και μας έχει βάλει στα ενδότερα του μηχανισμού των αντικυθύρων, και βεβαίως τον κύριο Μινά Τσικριτζή. Κύριε Τσικριτζή, λέγατε πριν σας διακόψω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στο πώς πολλές φορές ερμηνεύουμε. Ναι, και πολλές φορές λάθος. Ας πούμε, η δουλειά του κύριου Χαρίση, του γιατρός είναι. Εδώ θα σας δείξω τα εργαλεία του Μελισσού Σουργού, που λέει, το άρθρο που δημοσιεύει, έχει βγάλει και βιβλίο, που βλέπετε κάποια αγγεία. Βλέπετε ότι αυτά έχουν το φίδι. Ο καημένος Εύας, το 1861, ο Τζακόπ Μπαχόφεν, βγάζει τη θεωρία περί της μητριαρχίας. Και επηρεάζεται και βγάζει αυτό το θέμα της μητριαρχίας. Σαφέστατα υπήρχε μητριστική κοινωνία, αλλά τα πρότυπα όμως, και με βάση και την του Καρόλου, την επίσκεψη που μας έχει γίνει μέχρι τώρα, ας πούμε, και όλα αυτά που θα συμβούν, επηρεάζεται πολύ από την εποχή του και τη βασιλεία και προσπαθεί να φτιάξει πολλά πράγματα. Σε αυτό λοιπόν το χώρο που βλέπετε εδώ πέρα, που είναι ένα επί ένα, βρέθηκαν αυτά τα εργαλεία. Τώρα εδώ θα δείτε ότι αυτό το αγγείο που βλέπαμε για UFO είναι ακριβώς αυτό που βρέθηκε εδώ. 7 είναι θυμιατήρια που φυσάς και βγαίνει ο καπνός. Mm-hmm. Αυτό θα ερμηνεύει, βλέπετε, και του Μεχημερέ, που πάλι εμφανίζονται όλα αυτά τα στοιχεία. Θα σας πω γρήγορα στην γραφή τώρα. Έτσι καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ο χώρος δεν είναι ιερός χώρος του ιερών φιδιών, αλλά είναι ένας άλλος χώρος που είναι μάλλον τα εργαλεία ενός μελισσουργού. Εδώ εμφανίζεται στα κριτικά ιερογλυφικά από το 2200 το σύμβολο της μέλισσας, σαν σφραγίσματα, σαν σύμβολο γραφής. Στο δίσκο της Φεστού το έχουμε 4 φορές. Στη γραμμική Α εμφανίζεται εδώ σαν έτσι σύμβολο και στη γραμμική Β πάλι το ίδιο σύμβολο, αν το βλέπετε, και εδώ έχει αξία φωνική Σ. Πρέπει και στον δίσκο της Φεστού να έχει Σ. Γιατί σημάς εκαλούσαν οι αρχαίοι τας μελίσσας. Και σημάς σημαίνει βέβαια, το είναι ηχοποίητη λέξη, έτσι το ερμηνεύουμε και στο βιβλίο μέσα, είναι από τον ήχο το Ζ που κάνει, και Μα είναι από το ζητώ, συλλέγω, το Μάω, που θα πει μαζεύω, ισοδιά Μάω, ξέρω εγώ, μαζεύει, και είναι το υμνόπτερο το οποίο τρέχει, κάνει τον βόμβο και μαζεύει. Είναι μια ηχοποίητη λέξη. Δέστε στα κριτικά ερωγλυφικά πόσες μορφές έχει η μέλισσα σας σφραγίδα, βλέπετε. Και μία από αυτές πήραμε και βάλαμε και σε αυτή την μπλούζα που έχουμε εδώ πέρα στο σωματείο φτιάξει. Προσέξτε όμως το πόσο σημαντικό είναι. Η λέξη σημά την έχουμε στην Φεστό, ναι, που λέει σημά ιατήρ. Το έχουμε γράψει πίσω στην μπλούζα μας εμείς αυτό. Θα πει ιατήρ είναι γνωστό, είναι ο γιατρός. Και είναι η μέλισσα γιατρός. Και όχι όπως λέγανε παλαιότερα ο άνδρας, ο σημάς. Γιατί αυτό επιβεβαιώνεται σε δεύτερη επιγραφή από την Πύλο, που λέει σημά, εδώ φαίνεται γυναίκα τώρα, θεόγιο δοέλα, ό να τον έχει τόσο σπέρμα που αν το σπείρεις. Δηλαδή τι λέει, διαβάζω, η μέλισσα του Θεού, θεόγιο γενική του Θεού, η δούλη, έχει ένα κτήμα που θέλει τόσο σπόρο για να το... Βλέπετε ότι αν μια ιέρια όπως ήταν στην Έφεσο, στα κλασικά χρόνια, οι υπηρέτριες του ναού της Άρτεμις, της Εφεσίας Άρτεμις, λεγότανε μέλισσες. Και οι άνδρες που για ένα χρόνο ήταν χωρίς να έχουν επαφή με γυναίκα, λεγότανε σύνες, κυφίνες δηλαδή. Αυτό που φαίνεται στην Έφεσο, που υπήρχε φαίνεται και στις μινωικές κοινωνίες και στις κρητομικυναίκες, όπου όταν μία γυναίκα γινόταν ιέρια, έπαιρνε το όνομα μέλισσα ή γιατρός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέμε.
Εδώ έχω μια επιγραφή της γραμμικής Β που βλέπετε ότι και όσοι έρθουν και στην έξι θα το δούνε, που λέει έχει φτιάξει ένας φίλος μας, ο Μαρίνος Μακράκης, ένα 2 μέτρα από ρίζα ενός δέντρου και έχει φτιάξει το Διόνυσο που μετασχηματίζεται και γράφει απάνω, βλέπετε στο Διόνυσο δίνουν μέλη, στον Δία του Δί και στο Διόνυσο δίνουν 2 αφορείς μέλη. Και ο Διόνυσος παίρνει μέλη στην περίοδο αυτή. Έφτιαξαμε και ένα μελίτιο ίνο στα εγγένεια, να σας το λέει, όπου είναι κρασί από μέλι πιθανόν και το προσφέραμε αυτό και προσφέραμε και το ψωμί που έφτιαξε ο Πατραμάνης. Αυτή είναι η κριτική μέλισσα. Είναι η άνταμη μέλισσα, την οποία βέβαια δεν έχει βρεθεί, την ψάχνουν πολύ και στη τελευταία ομιλία που θα γίνει ο Ισαϊκίδης, ο Δημοσθένης Γεωπόνος θα μιλήσει από την κριτική μέλισσα, θα μας πει και αρκετά πράγματα για αυτή την κριτική μέλισσα μέχρι σήμερα. Προσέξτε όμως κάτι, η φούστα της γυναίκας έχει 7 πτυχώσεις όσο έχει και οι 7 πτυχώσεις που έχει η μέλισσα. Αντιγράφουν το στυλ ντυσίματος. Ή το 7 είναι ένας αριθμός που σημαίνει πολλά. Εγώ παίρνω και την άλλη εκδοχή. Κοιτάξτε τώρα τα παράξενα που έχουν σχέση. Αυτό είναι το γνωστό κόσμο που κανείς μέχρι τώρα δεν έχει δώσει μια ερμηνεία. Εμείς δίνουμε αυτή την ερμηνεία. Τι είναι? Εδώ είναι τα φτερά που είναι 59 και 58. 59 και 58 κάνει 107, όπου είναι 107 ο Δίας σαν πλανήτης όταν το βλέπετε στην Δύση. 117. 7, όχι 107, 117. Ναι. Τον δείτε στη Δύση, κάθε βράδυ τον σημαδέψετε με 2 ξύλα, με 3 σημεία δηλαδή, κάθε βράδυ γυρίζει προς την Ανατολή, κάποιο σημείο σταματά, τον βλέπεις, και γυρίζει προς τα πίσω. Αυτός λέγεται στηριγμός και γυρίζει για 117-118 μέρες πίσω. Και μετά ξανασυνεχίζει την πορεία του και θα τον ξαναδούμε στο ίδιο σημείο μετά 399 μέρες. Αυτή είναι η σύνοδος του πλανήτη. Και στα 3 κοσμήματα εμφανίζεται το 399 και το 118-117, αυτά τα νούμερα, που δείχνουν άμεση σχέση με τον πλανήτη Δία. Και είναι αριθμοί οι οποίοι αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήση του μηχανισμού των αντικυθύρων. Καλά κάνετε που το... Όχι, εγώ να συμπληρώνετε. Είναι το απίστευτο. Γιατί τελικά αποδεικνύουμε γιατί συζητάμε και για το μηχανισμό και για τις μέλισσες. Ναι. Προσέξτε τώρα, σε αυτό το κουκκιδάκι που είναι το μέγεθος ενός νυχιού, ναι, που έχει 225 κοκκιδώσεις, είναι και αυτό πολύ εντυπωσιακό, αν προσθέσουμε τις 225, τις 72 και τις 72, 14, δηλαδή αυτό το σώμα των μελισσών, βγάζει ακριβώς 399. Αυτό τώρα δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Να πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Κοιτάξτε να δείτε τι άλλη οντογενητική γνώση έχουν, παρακολουθούν δηλαδή τη μέλισσα, πως και αυτό αποτυπώνεται στο δαχτυλίδι μοναδικά των μαλλίων. Αυτό το περίεπτο κόσμημα δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι βλέπουμε πάνω στο κόσμημα ένα θύλακα που έχει ένα μπυλάκι μέσα. Και ρωτούσαμε, τι ρόλο έχει ένα μπυλάκι? Και εμείς όταν το μελετήσαμε, λέμε πως είναι ο Δίας ο πλανήτης, θέλω να βάλουν ένα μπυλάκι, τι. Τελικά μετά από μελέτη παρατηρήσαμε το εξής. Πάνω στην Κερίθρα η βασίλισσα κάνει ένα θύλακα, εκτός δηλαδή, μέσα στην Κερίθρα γεννάει όλα τα άλλα, τις εργάτριες και τους κυφήνες, πάνω και εκεί μέσα βάζει ένα σπόρο, βάζει βασιλικό πολτό και τη 10η μέρα το κλείνει. Το σφραγίζει. Ακριβώς αυτό που βλέπετε εδώ στην εικόνα είναι ακριβώς όπως είναι στο μελίσι. Ακριβώς αυτό το απάνω είναι 10 τα σειρματάκια που έχουν μπει μέσα το μπυλάκι. Τώρα, τη 16η μέρα, το βλέπετε πώς είναι αυτό, τη 16η μέρα που είναι το μάτι της μίας, της βασίλισσας, βγαίνει η βασίλισσα σαν βασίλισσα, σαν νόπτερο, κανονικό. Ενώ τη 14η μέρα οριμάζει σεξουαλικά ο κυφήνας. Και αυτές είναι 72 κοκκιδώσεις που έχουν σχέση με τον κυφήνα. Και βλέπετε ότι αφήνουν, έρχονται σε επαφή, δείχνουν την επαφή, για να δείξουν τι? Ότι όπως και στη μινωική λατρεία γνωρίζουμε ότι η μητέρα φύση θυσιάζεται ένας σταύρος, ένας βελχανός, ένας δίας που λέμε, το παιδί που γεννά κάθε χρόνο και το αίμα του γονιμοποιεί τη φύση, το ίδιο δεν γίνεται και στη βασίλισσα. Γεννάει ένα κυφήνα πολλούς, κάποιοι τη γονιμοποιούν στον αέρα, αυτοί βλέπουν, βέβαια δεν βλέπουν ότι κάποιος πεθαίνει και τον βρίσκουν,
Και βλέπουν στο τέλος, γιατί με τα γεννητικά όργανα του Κυφίνα θα πάει στην Κερίθρα η Βασίλισσα και θα τα αφαιρέσουν, αυτό το βλέπουν και λένε πέθανε ο Κυφίνας, πέθανε ο Βελχανός, πέθανε. Αυτό μιμείται και η λατρεία που γνωρίσαμε μετέπειτα. Δηλαδή είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που καταγράφονται εδώ μέσα που έχουν σχέση με όλη την γεννητική εξέλιξη της μέλισσας. Ακόμα και είναι και το πέταγμα, η νεκταροσυλλογή, η έκρηση της φύσης είναι 6 μήνες. Αν προσθέσετε το 59 και το 29 και 58 και 29 είναι 6-9 μήνες. Το ίδιο εμφανίζεται και σε αυτό τη μεξογενή μέλισσα. Βλέπετε ότι έχει 1, 2, 3 σελήνες, 4, 5, 6. Δηλαδή μας δείχνει και με τις σελήνες και δείχνει να πάει καλά σαν σφράγισμα η χρονιά που θα μαζέψουν το μέλι. Γιατί από άνοιξη μέχρι Σεπτέμβριο μαζεύεται το μέλι. Εδώ τώρα θα τελειώσω τις παρουσιάσεις μας, όπου είναι αυτή η άλλη μέλισσα. Γιατί αν το βρίσκαμε σε μία, θα λέγαμε εντάξει, έτυχε, μπορεί σε μία μέλισσα βρήκαμε μόνο αυτή τα νούμερα. Αυτή είναι όμως η μέλισσα που είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Εδώ στο θωράκι έχει 117 κοκκιδώσεις. Και όλες οι κοκκιδώσεις είναι 399. Αυτή είναι των Χανίων που βρίσκεται στο Βρετανικό. Ναι, ναι. Των Χανίων. Ενώ αυτή είναι. Έχουμε πάρει την άδεια από τον κύριο Σταμπολίδη για τη δημοσίευση αυτή. Γιατί δεν έχει δημοσιευτεί. Είναι στην Ελεύθερνα ή άλλη. Ναι, και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε μια συνάντηση έχουμε τον καθηγητή και τα γνωρίζει και ο κύριος Μουσάς αυτά που σας λέω. Έχουμε μελετήσει και άλλα ευρήματα τα οποία έχουν πάρα πολύ αστρονομική πληροφορία. Και αυτή η μορφή που είναι, βλέπετε εδώ το κόσμο αυτό είναι κρινάκι. Και ενώ αν το γυρίσετε φαίνεται μια μιξογενής μέλης, δηλαδή μια γυναίκα με φεράκι, με κόμωση, που έχει κάτω το σώμα της μέλισσας και φτερά. Όλα αυτά είναι 118 οι κοκκιδώσεις, αυτό που λέγαμε 117, και 399 ημέρες. Εδώ κλείνουμε με αυτό που είπε ο καθηγητής για τους σεληνιακούς μήνες. Αυτό είναι ένα κυριοφόρο πλοίο, όπως λέγεται, το έχει μελετήσει ο κύριος Δαβάρας. Ήταν τη συλλογή Μητσοτάκη στο Μουσείο στα Χανιά και από τη δημοσίευση του κύριου Κώστα Δαβάρα, του αρχαιολόγου του πρώην εφόρου, αναφέρει ότι έχουμε μετρήσει 399 κυψελίδες είναι. Δηλαδή έχουν ένα εξαγωνικό, σαν πούμε, στυλό και καρφώσανε. Εάν εσείς κάθε μήνα, κάθε πανσέλινο, βάζατε με κέρι μετά από, 300, μετά από 99 σεληνιακούς μήνες, που θα έχουν περάσει 2.922 μέρες, θα είχαν συμπέσει το ηλιακό και το σεληνιακό ημερολόγιο. Δηλαδή, ενώ πηγαίνεις με τη σελήνη, η σημερινή μέρα που είναι σήμερα, ξέρω εγώ, τάδε του μήνα, ακριβώς η ίδια μέρα θα είναι μετά από 99. Άρα οι αρχαίοι, κύριε Μουσά, δεν ταξίδευαν χωρίς υπολογισμούς και υπολογισμούς του χρόνου. Κάποιοι μπορεί να ταξίδευαν. Ναι, ενδεχομένως. Οι άρχοντες έπρεπε να έχουν ένα καλό ημερολόγιο και όχι μόνο αυτοί και άλλοι. Όταν θα έλεγαν λοιπόν ότι θα είμαι, όπως θα το έλεγαν, με τον τρόπο που θα το έλεγαν, σε 2 ή 3 μήνες εκεί, προφανώς κάνανε τις μετρήσεις. Ναι, οπωσδήποτε. Και είναι οι γνώσεις αυτές τελείως απαραίτητες για τους ταξιδιώτες, είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά, όπως λέει, ξαναλέω, ο Πλάτων. Και όχι μόνο, βέβαια, και εμείς το ξέρουμε, αλλά... Να σας ιδρυκάρω λίγο. Οι περιγραφές στα ομηρικά έπι, λοιπόν, για το χρόνο, για τα χρόνια διάρκειας του ταξιδιού του Οδυσσέα, μπορεί να μην είναι και αυθαίρετες, αν κάποιος έχει το χρόνο μέτρησης. Δεν ξέρω. Σε βάζει σε ένα άλλο. Έχουμε και κοινούς φίλους γνωστούς που έχουν κάνει διάφορες μετρήσεις για το χρόνο των ταξιδιών αυτών. Έχουμε και άλλες απόψεις, υπάρχουν. Προφανώς. Εγώ αστείευτηκα λίγο για να το χαλαρώσω. Εμείς έχουμε μια καλή θεωρία για τον χρόνο των γεγονότων αυτών, βασισμένη σε εκλήψεις. Και ίσως γι' αυτό αξίζει κάποια στιγμή να... Ωραία. Να γίνει μια άλλη εκπομπή. Εγώ σας έχω φυλάξει, επειδή δείξατε το μηχανισμό, να σας δείξω και το μηχανισμό του παρεκάστου, να βρω την επόμενη έκλειψη που θα συμβεί. Θα τον βάλω σε λειτουργία τώρα, μετά από όποτε θέλατε εσείς, πριν κλείσουμε την εκπομπή. Να σας παρουσιάσω ποια θα είναι η επόμενη έκλειψη, να δούμε πώς δουλεύει. Ωραία. Θα κλείσουμε με αυτό. Κύριε Μουσά, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το ρωτούν και τηλεθεατές, από τι υλικό
έχουμε καταλήξει ήταν κατασκευασμένος ο μηχανισμός των αντικυθύρων, ναι, και πώς φτιάχνονταν τα γρανάζια. Έχει σημασία αυτό, γιατί μιλάμε για γρανάζια στην αρχαιότητα. Τα κράματα διαφέρουν από κομμάτι σε κομμάτι. Δηλαδή, τα πιο σκληρά και γερά είναι τα κράματα των αξώνων, οι οποίοι είναι και πολύ πολύπλοκοι. Ξεκινάει ένας άξονας κυλινδρικός, γίνεται με τετραγωνική διατομή και μετά μπορεί να γίνει πεντάγωνο. Έτσι. Ή έχουμε έκεντρους άξονες. Ξεκινάει εδώ και μετατοπίζεται λίγο παραπέρα. Κατόπιν, τα κράματα που φτιάχνονται τα γρανάζια είναι επίσης σκληρά και έχουν υποστεί τέτοια επεξεργασία που τα δόντια να είναι πιο σκληρά από το υπόλοιπο, πιο πυκνά. Αυτό βλέπουμε εμείς, ότι είναι πιο πυκνά. Συνεπώς τα χειρίζονται όπως το ατσάλι, με βάψιμο, μάλλον το ρίχνανε μέσα καυτό, μέσα σε νερό ή σε λάδι, δεν ξέρουμε. Κατά κύριο λόγο αποτελούνται από χαλκό και κασίτερο. Ο κασίτερος ποικίλει από 2-3% μέχρι σχεδόν 10%. Και ειδικά τα γρανάζια έχουν και 0,6 με 0,9% μόλυβδο. Μόλυβδο γιατί? Γιατί ο μόλυβδος τα λιπαίνει. Πώς βάζαμε στα αυτοκίνητα μέσα στη βενζίνη μόλυβδο για να είναι πιο ομαλή η κίνηση? Η λίπανση λοιπόν της βενζίνης γινότανε με μόλυβδο. Το ίδιο ακριβώς κάνει ο κατασκευαστής του μηχανισμού των αντικυθύρων. Άρα, για να φύγω λίγο πολύ από προχωρημένο. Αυτό δηλαδή ήθελα να πω, να φύγουμε λίγο από την αστρονομία. Ακόμη και η κατασκευή δείχνει ότι έχουμε γνώση, επίγνωση πολλών επιστημών, ναι, τις οποίες χρησιμοποιούμε. Η μεταλλουργία, ναι, είναι πολύ προχωρημένη ήδη από το 2-3 π.Χ. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά άλλα μέρη, αλλά και στην Ελλάδα. Ο τεχνίτης λοιπόν του μετάλλου είναι ήδη με διδακτορικό, ας το πούμε έτσι. Ερχόμαστε τώρα στην κατασκευή που ρωτήσατε. Πώς φτιάχνουν τα δοντάκια? Τα φτιάχνανε με τα μέσα που είχαν τότε. Και εάν πάμε στο υπέροχο μουσείο του Ηρακλείου, το αρχαιολογικό εννοώ, ή τα άλλα κρητικά μουσεία, θα δούμε ότι έχουν πριόνια. Πριόνια 3 μέτρα. Πότε? Το 3000 π.Χ. Λοιπόν, το 150 που φτιάξαν το μηχανισμό είχαν επίσης πριόνια και μικρά και μεγάλα. Και ακόμη ένα από τα σύμβολα του μηχανισμού, με συγχωρείτε, του δίσκου της Φεστού είναι ένα πριονάκι. Ή είναι η Κρήτη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μοιάζει πριονάκι. Πείτε μου, προφανώς η κατασκευή του συγκεκριμένου μηχανισμού, του μηχανισμού των αντικυθύρων, ναι, θα χρησιμοποίησε κάποια μοντέλα που προϋπήρχαν. Σωστά? Ναι. Η δοκιμή εντός ή εκτός εισαγωγικών της ακρίβειας λειτουργίας υποθέτεται πώς γινόταν, στην πράξη? Στα μαθηματικά καταρχήν. Α. Η ακρίβεια εξαρτάται, θα έλεγα, αποκλειστικά από τον αριθμό των δοντιών. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα γρανάζακι που έχει, ας πούμε, 37 δοντάκια και ένα άλλο έχει 235 απέναντι, αυτά κάνουν μία διαίρεση, είτε του 37 με το 235 ή το αντίστροφο. Αν υποθέσουμε ακόμα ότι λείπουν 4 δόντια ή και 10, φτάνει να μην είναι διαδοχικά, τα μαθηματικά θα είναι πάλι σωστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα με τα δόντια. Δίνουν αυτή την ακρίβεια. Και οι Έλληνες ήταν, και άλλοι λαοί, αλλά οι Έλληνες ήταν εξαιρετικά καλοί σε αυτό, στο να κάνουν πράξεις με ακέραιους αριθμούς, με τον ελάχιστο αριθμό ακεραίων αριθμών, χρησιμοποιώντας κλάσματα σύνθετα.
Έτσι δουλεύει ο Αρχιμίδης, για παράδειγμα, και άλλοι, για να βρουν τον αριθμό πι. Δηλαδή, και ο Πυθαγόρας δουλεύει με, ναι, με μεγάλη... Ναι, βέβαια. Και το ίδιο κάνουμε και σήμερα με τους υπολογιστές. Απλώς δεν το λέμε. Μάλλον το λέμε, εμείς μεταξύ μας το ξέρουμε. Δηλαδή, οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για παράδειγμα, μπορούσαν να υπολογίσουν τον αριθμό πι με ένα παρόμοιο τρόπο, χρησιμοποιώντας ακέραιους αριθμούς και τυχαίους αριθμούς. Και τυχαίους αριθμούς. Δηλαδή, παίζοντας ζάρια, το πούμε έτσι, για να έχουν ένα μεγάλο αριθμό δοκιμών και να βρουν στο τέλος το πι ή ό,τι άλλο τους ζητάγαμε. Ωραίο αυτό που είπατε. Φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που μας υποσχεθήκατε. Ναι, γιατί υπήρχε μια πρώτη αντίληψη ότι ο μηχανισμός των κυθύρων χρησιμοποιούσαν των Βαβυλωνίων στους 223 μήνες, όπως ο Ιδας αναφέρει για το Σάρο. Και πηγαίνοντας το 1800 εμείς τώρα, σε άλλη εργασία που κάναμε, βρήκαμε ότι το Σάρο υπήρχε 223 μήνες και στο μηχανισμό που σας δείχνω εδώ. Εδώ θα πάω τώρα next day, next week καλύτερα. Μηνοϊκός υπολογιστής, ναι, λοιπόν. Κάθε εβδομάδα περίπου μεταφέρεται ο ήλιος, θα βλέπετε προς τα κάτω. Όταν ο ήλιος θα φτάσει κάπου εδώ και είμαι σε πανσέλινο, θα έχω νέα σελήνη. Θα έχω έκλειψη. Βλέπετε τώρα, αν το πηγαίνω βέβαια next day, θα το δείτε ότι κάθε... Εδώ τώρα έχω πανσέλινο. Αν πάω πιο γρήγορα, νέα εβδομάδα, βλέπετε η σελήνη. Εδώ θα έχω νέα σελήνη, μαύρη. Και κινείται. Το πάω πιο γρήγορα να πλησιάσουμε. Τώρα το πάω μέρα, γιατί βλέπετε πλησιάζει στη μετακίνηση των δεσμών και κάτι άλλο μου λέει. Βλέπετε εδώ πέρα ένα οχτάρι που λέει εδώ. Εγώ ξεκίνησα να τον δουλεύω από το 2010 που κάναμε τη δημοσίευση με το στρατό δοσίου. Και μας είμαστε στον 8ο χρόνο του Σάρου. Δηλαδή παρακολουθούν και σε ποια χρονιά είναι και σε ποιο μήνα είναι. Δεν είναι απλά ότι τώρα επειδή το πλησιάζω τώρα θα πάω next day, βλέπετε, πλησιάζω, να το τώρα εδώ, όπα, έχω πανσέλινο. Τι έχω, στο δεσμό απάνω τον ήλιο, τον βλέπετε, και είναι total lunar, είναι ολική έκλειψη. Δηλαδή, 27 εβδόμου του 18 θα έχουμε μία ολική έκλειψη, θα τη δούμε και από την Κρήτη και εγώ. Αυτή είναι η επόμενη έκλειψη. Και είμαστε στον 8ο του Σάρου. Αν το προχωρήσω, θα πάει ο επόμενος. Να, λοιπόν, με τη χρήση του μηνοϊκού υπολογιστή, κύριε Μουσά. Σημειώστε το εξής, ότι ο Αλμπιρούνι... 27 εβδόμου θα βγει κόσμος, να το ξέρετε, κύριε Τσικρίτσι. 27 εβδόμου θα έχουμε... Σας το λέω, είναι πρόκληση. Λοιπόν, ο Αλμπιρούνι το 1100 μετά Χριστόν, πέρσις, χρησιμοποιεί ένα μηχάνημα με γραναζάκια, το οποίο κάνει τις κινήσεις που ακριβώς τώρα ο κύριος Τσικριτζής μας έδειξε με το μηνοϊκό υπολογιστή. Αναλογικά βέβαια και εδώ πέρα, εννοείται, πάμε βελόνες. Και η αντιστοιχία, η ομοιότητα του μηνοϊκού υπολογιστή με το Stonehenge, που είναι ένα αντικείμενο, ένα κτίριο ας πούμε τεράστιο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον ίδιο τρόπο, είναι απίστευτη. Τώρα απομυθοποιείται ένα ιερό εντός εισαγωγικών γκραλ. Έτσι. Δηλαδή, στη γυριά. Να σας πω το εξής. Η τελευταία έρευνα για το Stonehenge το πηγαίνουν γύρω στο 1800, δηλαδή με 2000. Δηλαδή ο πρώτος κύκλος. Άρα λέτε ότι με έναν τρόπο υπάρχει μια ενιαία γλώσσα εκείνη την περίοδο. Και όταν ένας φίλος μου έδειξε για πρώτη φορά το μηνοϊκό υπολογιστή του κυρίου Τσικριτζή, μου λέει, τι είναι αυτό, του λέω, είναι ένα φορητό Stonehenge. Και είναι, εν τέλει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Να ευχαριστήσω την και περιφέρεια και ενότητα Ηρακλείου που μας χρηματοδότησε να βγάλουμε αυτό. Βεβαίως, να το έτσι, πείτε αυτό, γιατί ορισμένα πράγματα δεν πέφτουν από τον ουρά. Ο οποίος σκέφτεται μετά τη λήξη της έκθεσης να τη μεταφέρουμε στα Μάλια, για να έχουμε και κάτι να δείξουμε και τα βίντεο που σας έχω δώσει να δούμε εδώ πέρα του Αδριάνου του Μπεζούγλοφ, και θα το κάνουμε και στα αγγλικά μάλλον, και θα μπορούν οι ξένοι να μάθουν όλο αυτό που είδατε για τη μέλισσα, δηλαδή την οντογενητική, και είναι πολύ σημαντικό ο ξένος να έχουμε και κάτι εκτός του Μουσείου Ηρακλείου, που δεν έχει σχέση βέβαια. Έχετε αυτό, δίκιο. Να μπορεί να δουλέψει και ο χειμερινός τουρισμός. Και παράλληλα έχουμε και το Δήμο Ηρακλείου που μας έδωσε τη Βασιλική,
Για να γίνει η έκθεση αυτή. Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω το Σημειωνικές Γραμμές, το Κρέτα Μάρης, το κύριο Λογιάδη για τα 50 χρόνια που μας βοηθήσανε στην έκδοση για να φτιάξουμε κάποια πράγματα που έχει το Knossos Beach, το βιβλίο Φιθαρουδάκης, το Σύλλογο Μελισσοκόμων Κρήτης Συνεταιρισμός που βοηθήσανε σε αυτή τη δράση και όλους αυτούς τους φίλους που ήρθανε, το Μανιουδάκη, τη Μαρίνα, το Γύρο Βαποράκη, το Βασίλη, που βοηθήσανε στην διοργάνωση αυτής της έκθεσης. Θέλω, φτάνοντας στο τέλος, να ρωτήσω, κύριε Μουσά, αν πρέπει να φύγει ένα μήνυμα και από αυτή την εκπομπή, με βάση όλα αυτά που ξεδιπλώσαμε. Και ρωτώ έναν άνθρωπο που δεν κάνει τίποτα άλλο σε όλη τη ζωή, είναι αφιερωμένος στο να ψάχνει όσο εγκύτερα μπορεί σε αρχές πηγές και να αναδεικνύει. Ποιο είναι τελικά, με αφορμή και το μηχανισμό των αντικυθύρων και τα νέα στοιχεία που έχετε και την υπόθεση της μέλισσας και τελικά βλέπουμε πως δένουν αστρονομικά όλα, αλλά ποιο είναι το βαθύτερο νόημα? Υπάρχει δηλαδή μια περίληψη απόψε, ένα δίδαγμα? Θα έλεγα αυτό που επιχειρούμε να διδάξουμε κατά κύριο λόγο όταν πηγαίνουμε στα σχολεία είναι ότι τα παιδιά μπορούν να κάνουν με την επιστήμη και την τεχνολογία που θα αναπτύξουν ό,τι θέλουν, ό,τι σκεφτούν, ό,τι τους περάσει από το μυαλό. Ακριβώς όπως ο προϊστορικός άνθρωπος μπορεί και προβλέπει τις εκλήψεις, αυτά τα παιδιά μπορούν να φτάσουν στη σελήνη. Και είναι άξιοι συνεχιστές των προπροπαπούδων. Είτε μιλάμε για το Μήνο, είτε μιλάμε για τον Αρχιμίδη ή τον κατασκευαστή του μηχανισμού των αντικυθύρων. Εγώ κατά κύριο λόγο αυτό θέλω να περάσω. Και νομίζω ότι το περνάμε και με τις εκθέσεις που κάνουμε, οι οποίες πάνε και στα σχολεία, και στα σχολεία που ήρθανε βέβαια στην έκθεση, εδώ που τόσο όμορφα έγινε, στον καλύτερο δυνατό χώρο εδώ. Και να προσθέσω ότι συνεχίζουμε στο ίδιο μήκος κύματος, είμαι ευγνώμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ του Ηρακλείου, αλλά και άλλα, της Ρόδου, που μου έδωσαν τη δυνατότητα να μελετήσω αρχαίους φακούς, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Το κρατάω ως υπόσχεση για μια άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστώ και τους δυο. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Με έναν τρόπο καταλαβαίνετε ότι είναι και η μέλισσα, είναι και ο μηχανισμός λόγος για την απόψινή εκπομπή. Καλό βράδυ.